Καλησπέρα σας και καλή χρονιά σε όλους. Με μεγάλη μας χαρά, εκ μέρους του Public, σας καλωσορίζουμε στην πρώτη για το 2018 εκδήλωσή μας. Πρόκειται για τη γνωστή συζήτηση «Ο δικός μου άλλος» με τους δημοσιογράφους Μάκη Προβατά και Γιάννη Μπασκόζου. Απόψινός καλεσμένος μας, ο Κωνσταντίνος Δασκαλάκης, αναπληρωτής καθηγητής του Τμήματος Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Επιστήμης Υπολογιστών του MIT, ο οποίος θα μας μιλήσει για την τεχνητή νοημοσύνη. Ο λόγος στον κύριο Γιάννη Μπασκόζο. Λοιπόν, καλησπέρα σας. Ήταν και για μας μεγάλη χαρά που είναι εδώ ο Κωνσταντίνος ο Δασκαλάκης. Ξέρετε όλοι ότι την εμφάνιση του ανθρώπου στη γη το μεγάλο ερώτημα ήταν τι θα γίνει μετά. Αχ, ακούω διπλά τον εαυτό μου. Λοιπόν, το μεγάλο ερώτημα ήταν τι θα γίνει μετά, ποιο είναι το μέλλον. Και ήδη οι μελλοντολόγοι είναι πάρα πολλοί, αλλά πιστεύω ότι σήμερα, δεν ξέρω, μπορεί να με το επιβεβαιώσει, το διαψεύσει ο Κωνσταντίνος, υπάρχουν πολύ περισσότερα στοιχεία με τα οποία μπορεί κανείς να πει ότι ναι, μπορώ να προβλέψω για αργότερα τι μπορεί να γίνει. Και δεν εννοώ μόνο για το θέμα της τεχνητής νοημοσύνης, αλλά και για τα υπόλοιπα, τα οποία λίγο ή πολύ απασχολούν σήμερα την επιστήμη, θέματα που είναι πολύ γελικότερα, δηλαδή πώς θα είναι η ευτυχία στο μέλλον, αν θα μπορούμε να είμαστε αθάνατοι κτλ. Λοιπόν, να μην σας ζαλίζω, ο Μάκης θα πει δύο λόγια, γιατί συνδέεται με τον Κωνσταντίνο Δασκαλάκη και μετά θα ακούσουμε τον ίδιο τον καθηγητή. Καλησπέρα και από μένα. Καταρχάς να πω ότι χαίρομαι πάρα πολύ που βλέπω τους δικούς του ανθρώπους εδώ μπροστά, με τους οποίους έτσι κι αλλιώς έχω μια σύνδεση εδώ και κάποια χρόνια, αρκετά χρόνια. Τον Κωνσταντίνο τον γνώρισα το 2011, όταν του ζήτησα μια συνέντευξη και είχα πάει να του συναντήσω στη Βοστόνη, στο MIT. Ήταν σχετικά πρόσφατο τότε το ότι είχε λύσει μαζί με άλλους δύο επιστήμονες τον γρίφο του ΝΑΣ. Όταν συναντηθήκαμε στο MIT, πολύ γρήγορα κατάλαβα ότι θα ήταν λάθος η συζήτηση να επικεντρωθεί σε αυτό τον άθλο, γιατί ήταν 50 χρόνια άλυτος αυτός ο γρίφος. Γιατί είδα στα 30 του βέβαια τότε έναν άνθρωπο ο οποίος ήταν τόσο λαμπερό μυαλό. Μιλήσαμε για πολλά πράγματα. Θυμάμαι ότι μιλήσαμε και για την παιδεία εδώ, μιλήσαμε και για το ότι τι ήταν αυτό που ήταν το μεγάλο λάθος που έκανε στην Ελλάδα και μου είχε πει η ψευδαίσθηση ότι όλοι σκέφτονται έντιμα. Αυτό είναι το 2011. Αλλά το σημαντικό είναι ότι αυτό που το επίτευγμα τότε που έκανε ο Κωνσταντίνος με τους δύο συναδέλφους του ήταν ένα σκαλοπάτι. Από τότε δηλαδή ο Κωνσταντίνος Δασκαλάκης έχει κάνει πάρα πολύ σημαντικά πράγματα. Ανεβαίνει πολύ γρήγορα, όπως κάθε σοβαρός επιστήμονας που αφήνει πίσω το όποιο το επίτευγμα, ανεβαίνει πολύ γρήγορα τα σκαλιά της αναγνώρισης από την παγκόσμια κοινότητα την επιστημονική, γιατί αυτό έχει σημασία για τους επιστήμονες, δεν έχει κάτι άλλο. Να σας πω ότι για όσους τυχόν δεν το ξέρετε, μια που ήταν και μια κουβέντα που την είχαμε και σήμερα, αρνήθηκε σε εποχές που δεν νομίζω να το έκανε εύκολα οποιοδήποτε αυτό που λέγαμε να δεθεί με τη χρυσή αλυσίδα, gold chain, δηλαδή του προσφέρθηκαν πολύ υψηλά ποσά από παγκόσμιο κολοσσό, από τη Microsoft δηλαδή, και ο ίδιος είπε δεν θέλω αυτή τη χρυσή αλυσίδα, έτσι ονομάζεται παγκόσμια δηλαδή, θέλω να έχω την ελευθερία της ακαδημαϊκής καριέρας, θέλω να είμαι δηλαδή ένας καθηγητής, και αυτό κάνει. Θέλω να σας πω ότι ίσως είναι από τα πιο έτσι σπουδαία πρόσωπα που μπορεί να μιλήσουν σε παγκόσμιο επίπεδο για τεχνητή νοημοσύνη. Και επίσης θέλω να σας πω ότι νομίζω τα επόμενα 1-2-3 χρόνια για πολλά πράγματα εκτός της τεχνητής νοημοσύνης θα έρθει στο προσκήνιο σε παγκόσμιο επίπεδο ο Κωνσταντίνος Δασκαλάκης. Να σας πω ότι πρόσφατα ήταν ένας από τους 5 επιστήμονες, μάλλον από τους 5 ανθρώπους, δεν ήταν όλοι επιστήμονες, αν δεν απατώμε, που
κλήθηκαν στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο να μιλήσουν για τα fake news, που σημαίνει ότι είναι ένα πρόσωπο αναφοράς για τέτοια θέματα. Εγώ έχω την πολύ, είναι τιμή κατά βάση, δεν είναι ακριβώς και μόνο χαρά, να κουβεντιάζουμε τον Κωνσταντίνο έτσι αρκετά συχνά, και έχει πολύ μεγάλο ενδιαφέρον, το τώρα έξιμα το μεσημέρι, ότι είναι τόσο πολύπλευρο, πολύπλευρη η μόρφωσή του και η ματιά του, και ας πούμε κατά μία έννοια, αν μπορώ να πω ότι κάπως παρακολουθώ σε εισαγωγικά την πορεία από τα τελευταία 6-7 χρόνια, είναι εκπληκτικός. Παρακολουθώ δηλαδή την πορεία ενός ιδιοφυούς, ενός naturally genius ανθρώπου, που κάποια στιγμή δεν θα τον χάσουμε από τα μάτια μας όλοι. Δεν παίρνει θέμα. Δηλαδή για όσο καιρό τον έχουμε στην Ελλάδα και μας μιλάει για πράγματα που ακόμη μας είναι κατανοητά, θα είναι πάρα πολύ ενδιαφέρον. Θέλω να πω ότι τον ευχαριστώ πάρα πολύ. Έτσι αλλιώς την ημέρα που το είπα του λέω, να ξέρεις ότι μεταξύ φίλων η πιο συνηθισμένη απάντηση είναι το όχι. Οπότε μπορείς να πεις όχι, και λέω όχι, όχι, θα έρθω. Οπότε έτσι βρίσκεται εδώ, μετά από δύο όχι, δηλαδή το όχι, όχι, θα έρθω. Και τον ευχαριστούμε πάρα πολύ που είναι εδώ. Και προφανώς ήρθατε για να ακούσετε τον Κωνσταντίνο Δασκαλάκη. Ξαναλέω, είναι αντικειμενικό έναν από τους σημαντικότερους νέους επιστήμονες στον κόσμο. Και να πω κάτι που είναι λίγο παράδοξο, αλλά επειδή έχει γίνει αυτό, εύχομαι και ελπίζω και είμαι βέβαιος τα επόμενα 2-3 χρόνια θα μας υποχρεώσει έτσι κι αλλιώς να είναι εδώ και ο Νίκος, και να κάθεται κάπου εκεί ο Κωνσταντίνος. Ο Νίκος, ο οποίος άλλος σπουδαίος επιστήμονας, αδερφός του Κωνσταντίνου, κάνει σπουδαίες έρευνες, τόσο που μας αναγκάζει να κάνουμε για τα paper του αναφορές αν χρειάζεται να αναφερθούμε σε θέματα ιατρικής, συγκεκριμένα θέματα όταν γράφουμε βιβλία. Οι αναφορές μας είναι στον Νίκο, ο οποίος τώρα είναι στο Harvard. MIT μάνο ο ένας, Harvard μάνο ο άλλος. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Ευχαριστώ πολύ. Μην πιστεύετε τα βλέπωμακες. Αλλά μου αρέσει βεβαιότητα με την οποία λέει. Θα μπορούσα να θέλω από το μικρόφωνο. Θα σηκωθώ γι' αυτό. Ποιο ωραίο είναι αυτό που είπε ότι θα εξαφανιστείς. Και σκέφτηκα μου, μήπως σκοπεύεις να γίνεις αστροναύτης. Ευχαριστώ πολύ που ήρθατε να μ' ακούσετε. Είναι τιμή μου που είστε εδώ. Και ελπίζω να έχει... να σας ενδιαφέρει αυτό για το οποίο θα μιλήσω. Δυστυχώς η οθόνη μας εδώ δεν μας κολακεύει πάρα πολύ. Αυτή την οθόνη έχουμε. Θέλω να μιλήσω για τις εξελίξεις στην τεχνητή νοημοσύνη τα τελευταία χρόνια. Η έρευνα στην τεχνητή νοημοσύνη έχει μακρά πορεία. Πολλοί από αυτή την πορεία την άρχισε στο MIT. Ωστόσο, τα τελευταία λίγα χρόνια έχει συμβεί μια δραματική πρόοδος, και αυτή η δραματική πρόοδος έχει πολλές εφαρμογές και στην αγορά και στην επιστήμη, και θέλω λίγο να σας μιλήσω για την πρόοδο που έχει γίνει και λίγο για τους προβληματισμούς οι οποίοι προκύπτουν από αυτή τη δραματική πρόοδο. Ωστόσο, πριν αρχίσω, θα ίσως είναι καλό να δώσω έναν ορισμό για το τι είναι η τεχνητή νοημοσύνη, πριν αρχίσουμε τη συζήτησή μας. Και ένας καλός ορισμός είναι από τον Άστρο Τέλερ, που λέει: τεχνητή νοημοσύνη είναι η επιστήμη του πώς να κάνεις τις μηχανές να κάνουν αυτά που κάνουν στις ταινίες. Η επιστημονική φαντασία είναι πάντα μπροστά και μας. Και αυτό που προσπαθεί να κάνει, να δει τι δεν μπορεί οι μηχανές να κάνουν τώρα και τι θα θέλαμε να κάνουν οι μηχανές στο μέλλον, και με αυτόν τον τρόπο αυτός είναι ένας καλός ορισμός. Και είναι πολλά τα πράγματα τα οποία κάνουν οι μηχανές της ταινίας επιστημονικής φαντασίας. Ένας ορισμός που ουσιαστικά εξηγεί τι κάνουν οι μηχανές στις ταινίες επιστημονικής φαντασίας είναι αυτός από το Wikipedia, που λέει: μια έξυπνη μηχανή είναι μια ορθολογική οντότητα
που αντιλαμβάνεται το περιβάλλον της, καταλαβαίνει τα ρεθίσματα που δέχεται από το περιβάλλον της και κάνει ενέργειες για να πετύχει κάποιο στόχο. Κάνει ενέργειες και συλλογισμούς με τους οποίους μπορεί να καταφέρει κάποιο σκοπό. Δεν έχει νόημα απλά να μαζεύουμε ερεθίσματα από το περιβάλλον μας, αν δεν ξέρουμε πώς να τα επεξεργαστούμε και πώς να κάνουμε συλλογισμούς για να πετύχουμε κάτι. Οπότε θέλω να το έχουμε αυτό στο μυαλό μας όσο μιλάω για τεχνητή νοημοσύνη. Τι είναι από τα ωραία πράγματα που μπορεί να κάνει ο άνθρωπος, που θα θέλαμε να κάνουν οι μηχανές, είναι να παίζει παιχνίδια, να επεξεργάζεται γλώσσα, εικόνες, να μπορεί να κάνει προβλέψεις, να κάνει διάγνωση. Και λοιπά και λοιπά. Και θέλω να μιλήσω για το τι έχει καταφέρει να κάνει τα τελευταία χρόνια. Ωστόσο, πριν αρχίσω να λέω το τι έχει κάνει η τεχνητή νοημοσύνη τα τελευταία χρόνια, νομίζω είναι καλό να, και μεταφράζω από τα αγγλικά κατευθείαν, αλλά μου αρέσει η λέξη, να κυριολεκτήσουμε τις προσδοκίες μας. Για τον άνθρωπο μία εικόνα είναι πολλά πράγματα. Μπορεί να την κατατμήσει στα αντικείμενα που περιέχει, να καταλάβει τη σκηνοθεσία της εικόνας, να καταλάβει πού μπορεί να βρίσκεται αυτή η εικόνα κλπ. Σε μία εικόνα μπορείτε να καταλάβετε πάρα πολλά πράγματα για αυτή. Ωστόσο, και αυτό είναι που εννοώ με το να κυριολεκτήσουμε τις προσδοκίες μας, για έναν υπολογιστή η εικόνα δεν είναι έτσι, για έναν υπολογιστή η εικόνα είναι αυτό. Ο τρόπος με τον οποίο αποθηκεύεται μία εικόνα στον σκληρό δίσκο ενός υπολογιστή είναι απλά μία ακολουθία από pixels. Δεν σημαίνει τίποτα για τον υπολογιστή μία εικόνα. Και τεχνητή νοημοσύνη να κάνει στον υπολογιστή να βλέπει αυτό που βλέπει ο άνθρωπος μέσα σε μία εικόνα. Έτσι, να κάνει στον υπολογιστή εκεί που βλέπει pixels, να βλέπει αυτό που βλέπει ο άνθρωπος. Παρόμοια, το να καταλάβεις ήχο, έτσι, είναι να κάνεις τον υπολογιστή που αντιλαμβάνεται μόνο κυματομορφές που είναι αποθηκευμένες στο σκληρό του, να καταλαβαίνουν περιθύζει ποιας γλώσσας πρόκειται, τη σύνταξη, το νόημα κλπ. Αυτό εννοώ να δικαιολογήσουμε τις προσδοκίες μας. Ο υπολογιστής δεν είναι ένα μαύρο κουτί που κάνει φοβερά πράγματα. Ο υπολογιστής είναι ένα χαζό κουτί που έχει αποθηκευμένα στο σκληρό του δίσκο πληροφορίες σε διαδική μορφή και αυτό που πρέπει να κάνει ένας αλγόριθμος, ένας έξυπνος αλγόριθμος είναι να καταλάβει, να απεικονίσει αυτή την χήμα πληροφορία σε μορφή pixels σε κάτι που έχει νόημα, που είναι χρήσιμο. Και πώς μπορεί να το κάνει αυτό? Ο πιο προφανής τρόπος να το κάνει κανείς αυτό είναι να αντιγράψει το φοβερό κουτί που έχουμε όλοι στο κεφάλι μας. Η φύση μας έχει δώσει ένα πολύ ενδιαφέρον παράδειγμα, κάποιο αλγορίθμο ο οποίος επεξεργάζεται ρεθίσματα και τα καταλαβαίνει. Αυτό που θα θέλαμε ενδεχομένως είναι να αντιγράψουμε αυτό που βρίσκεται στο κεφάλι μας. Ωστόσο, φαντάζομαι ξέρετε όλοι σας και εδώ μπορεί να έρθει να σας μιλήσει καλύτερα ο αδερφός μου, η κατανόηση του εγκεφάλου που έχουμε αυτή τη στιγμή είναι πολύ πρωταρχική. Και επομένως να αντιγράψουμε τον ανθρώπινο εγκέφαλο είναι πολύ δύσκολο, θα πάρει ίσως 100 χρόνια να το καταφέρουμε. Εφόσον λοιπόν δεν μπορούμε να αντιγράψουμε αυτό το φοβερό κουτί που μας έχει δώσει η εξέλιξη, ενδεχομένως να προσπαθήσουμε να κατασκευάσουμε μόνοι μας ένα άλλο κουτί, ίσως διαφορετικό από τον ανθρώπινο εγκέφαλο που έχει ενδιαφέρουσες λειτουργίες. Και αυτή είναι η προσέγγιση, η κλασική προσέγγιση στην τεχνητή νοημοσύνη, την οποία εδώ και 50 χρόνια, 60 χρόνια προσπαθούμε να εξερευνήσουμε και η οποία έχει δώσει πολύ μέτρια αποτελέσματα. Και θέλω να μιλήσω λίγο για το μαθηματικό λόγο για τον οποίο αυτή η προσέγγιση έχει δώσει λίγα αποτελέσματα και να σας πω κάπως τι έχει αλλάξει στην προσέγγιση στο πρόβλημα και η οποία έχει επιτρέψει τη δραματική εξέλιξη που έχουμε δει τα τελευταία χρόνια. Και για να σας μιλήσω λίγο για το μαθηματικό πρόβλημα που εντοπίζεται στα θεμέλια της τεχνητής νοημοσύνης, θέλω να σας μιλήσω λίγο για το paper του Alan Turing, που ουσιαστικά όρισε το πεδίο της πληροφορικής. Ο Alan Turing είναι αυτός ο τύπος που εσείς τον ξέρετε ως αυτόν τον τύπο, από το πεδίο της γνώσης. Ο Alan Turing ήταν ένας μαθηματικός, ο οποίος δούλευε σε μαθηματική λογική και απέδειξε ένα πολύ σημαντικό θεώρημα. Ο τρόπος που απέδειξε αυτό το θεώρημα
ουσιαστικά μας έδωσε και ένα παράγωγο το οποίο ήταν πολύ σημαντικό, ίσως πιο σημαντικό από το θεώρημα αυτό κάθε αυτό. Ο Τιούρινγκ όρισε ένα μαθηματικό μοντέλο του τι θα πει μια υπολογιστική μηχανή, η οποία βασικά έβαλε τα θεμέλια της πληροφορικής. Αυτό ουσιαστικά που προκύπτει από το paper του Τιούρινγκ, και το οποίο ίσως είναι προφανές πλέον σε εμάς που ασχολούμαστε με υπολογιστές από την παιδική μας ηλικία, είναι ότι για να κάνει ο υπολογιστής είναι ένα χαζό κουτί. Για να κάνει ο υπολογιστής κάτι, πρέπει να του πεις με πολύ ακριβή τρόπο το τι πρέπει να κάνει. Πρέπει να του δώσεις μια καλώς ορισμένη ακολουθία από πολύ απλούς υπολογισμούς, πρόσθεση, αφαίρεση, ανάκληση από το σκληρό δίσκο, αποθήκευση στο σκληρό δίσκο κ.ο.κ. Πρέπει να σπάσεις μια περίπλοκη λειτουργία σε πάρα πολύ μικρά βήματα, τα οποία θα τα περιγράψεις επακριβώς στον υπολογιστή. Αυτό σημαίνει να προγραμματίσω έναν υπολογιστή. Να σπάσω μια περίπλοκη λειτουργία σε πάρα πολύ μικρά, πολύ απλά τετριμένα βήματα. Αυτό είναι αυτό που καταλαβαίνει ο υπολογιστής. Παράδειγμα, ο πρώτος αλγόριθμος ίσως, τέλος πάντων δεν είναι ο πρώτος αλγόριθμος, είναι ο αλγόριθμος, η λέξη αλγόριθμος, βγαίνει από το όνομα ενός άραβου μαθηματικού που λεγόταν αλγορίτσμι και ο οποίος μας έδωσε έναν αλγόριθμο για να λύνουμε το τριώνυμο, αυτό που κάνουμε στο Λύκειο. Και ο αλγόριθμος του αλγορίτσμι, και θα σας το πω με πάρα πολύ λεπτομέρεια, όχι για κανένα λόγο, αλλά για να κάπως να έχετε και εσείς εμπειρία του πόσο λεπτομερής πρέπει να είναι ο τρόπος περιγραφής του αλγορίθμου στον υπολογιστή, είναι ο εξής. Τι είναι ένα τριώνυμο? Το τριώνυμο είναι μια εξίσωση δευτέρου βαθμού που έχει κάποιους συντελεστές α, β και γ και έναν άγνωστο χ, και αυτό που θέλουμε να βρούμε είναι ένα χ το οποίο να ικανοποιεί μια, αυτή την εξίσωση δευτέρου βαθμού. Ο αλγόριθμος του αλγορίτσμου λέει ότι αν ο συντελεστής α είναι 0, τότε η εξίσωση δεν είναι δευτέρου βαθμού, είναι πρώτου βαθμού. Και αν αυτός ο συντελεστής είναι διάφορος συντελεστής, τότε υπάρχει μοναδική λύση μείον γ δια β. Αν και αυτός ο συντελεστής είναι 0, τότε η εξίσωση εξαρτάται από το τι είναι το γάμα. Αν το γάμα είναι 0, τότε όλα τα χ είναι λύσεις. Αν το γάμα δεν είναι 0, δεν έχει καμία λύση. Και το άλλο βήμα είναι αν το α είναι διάφορο του μηδενός, τότε πρέπει να βρούμε τη διακρίνουσα, να πάρουμε τη ρίζα της διακρίνουσας και ούτω καθεξής για να βρούμε τις λύσεις. Αυτός είναι ένας αλγόριθμος. Έτσι καταλαβαίνει ο υπολογιστής τι να κάνει, πώς να κάνει κάτι. Και αυτός είναι ο αλγορίθμος. Τώρα το πρόβλημα, και άρχισα να μιλάω για το μαθηματικό πρόβλημα στα θεμέλια της τεχνητής νοημοσύνης. Το μαθηματικό πρόβλημα στα θεμέλια της τεχνητής νοημοσύνης είναι ότι για να κατανοήσουμε κάτι τόσο περίπλοκο όσο μία εικόνα, δεν μπορούμε να περιγράψουμε στον υπολογιστή με λεπτομέρεια το τι πρέπει να κάνει για να κατανοήσει το περιεχόμενο μιας εικόνας. Για παράδειγμα, ένας αλγόριθμος που προσπαθεί να καταλάβει αν μια εικόνα περιέχει ένα παπαγάλο, πρέπει να κάπως μέσα του να βγάζει συμπεράσματα ανεξάρτητα με το τι κάνει ο παπαγάλος στην εικόνα. Ένας παπαγάλος σε μια εικόνα μπορεί να κάνει 100 διαφορετικά πράγματα. Και δεν μπορούμε να περιγράψουμε στον υπολογιστή με λεπτομέρεια το πώς από την πληροφορία που είναι στα πίξελς της εικόνας, πώς να καταλάβει αν περιέχει το παπαγάλος ή όχι στην εικόνα. Είναι μαθηματικά ανέφικτο να ορίσουμε μια συνάρτηση που θα κοιτάει τα πίξελς της εικόνας και θα μας λέει αν αυτή η εικόνα περιέχει παπαγάλο ή όχι. Αυτή λοιπόν η προσέγγιση, παρότι ασχοληθήκαμε πολύ με αυτή την προσέγγιση στην ιστορία της τεχνητής νοημοσύνης, είναι ανέφικτο να το κάνουμε. Είναι ανέφικτη η προσέγγιση. Αυτό λοιπόν που έχει αλλάξει και αυτό έχει δώσει την τρομακτική εξέλιξη τα τελευταία χρόνια είναι αντί να περιγράψουμε εμείς τον υπολογιστή πώς να λύσει μια περίπλοκη νοητική λειτουργία, είναι να φτιάξουμε έναν αντιπρόσωπο, έναν αλγόριθμο, ο οποίος αυτός θα ψάξει να βρει έναν αλγόριθμο για να λύνει μια περίπλοκη λειτουργία. Είπαμε λοιπόν στον υπολογιστή, θα σου δώσουμε μία απλή αρχιτεκτονική ενός αλγορίθμου, αλλά αυτή η αρχιτεκτονική θα περιέχει και πάρα πολλές παραμέτρους τις οποίες δεν θα ορίσουμε εμείς. Και θα σου δώσουμε πάρα πολλά παραδείγματα της νοητικής διεργασίας την οποία πρέπει να κάνεις και με βάση αυτά τα πάρα πολλά παραδείγματα θα πρέπει να επιλέξεις τις παραμέτρους του αλγορίθμου που δεν έχουμε εμείς ορίσει, έτσι ώστε ο αλγόριθμος να κάνει καλή δουλειά.
Και πού βρίσκουμε αυτά τα φοβερά παραδείγματα, και αυτός είναι ο λόγος που τα τελευταία χρόνια έχει γίνει αυτή η τρομακτική πρόοδος, είναι ότι πλέον έχουμε αποθηκεύσει ένα τεράστιο αποτύπωμα, ηλεκτρονικό αποτύπωμα της ανθρωπότητας στο ίντερνετ. Το ίντερνετ μας έχει δώσει πάρα πολλά παραδείγματα συμπεριφοράς του ανθρώπου σε διάφορες νοητικές λειτουργίες, στις οποίες έχουμε αποθηκεύσει τεράστιους servers. Εδώ, ας πούμε, είναι μία εικόνα που, είναι, αν το κοιτάξετε από κοντά, είναι ένα πλέγμα από πάρα πολύ μικρές εικόνες, οργανωμένες με διάφορους τρόπους. Έχουμε πάρα πολλά παραδείγματα πλέον από ψηφιακό αποτύπωμα της ανθρωπότητας στο ίντερνετ και μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε αυτά τα παραδείγματα για να τα δείξουμε σε έναν αλγόριθμο που ψάχνει έναν αλγόριθμο για να λύνει περίπλοκες νοητικές λειτουργίες. Ο αλγόριθμος είναι περίπου σαν ένα... Είναι εμπνευσμένοι οι ηλεκτρονικές που πλέον κάνουν φοβερές... λειτουργούν φοβερά στην διαδικασία, όμως είναι επηρεασμένες από τη δομή του εγκεφάλου. Ο εγκέφαλος περιέχει ένα τεράστιο αριθμό από νευρώνες, οι οποίοι κάθε νευρώνας κάνουν μια πολύ απλή λειτουργία. Ωστόσο, αυτό που έχει σημασία είναι το πώς συνδέονται μεταξύ τους. Έτσι. Αυτό περίπου έχουμε αντιγράψει. Έχουμε πει λοιπόν, έχουμε φτιάξει διάφορες αρχιτεκτονικές αλγορίθμων, οι οποίες περιέχουν απλές ψηφίδες, οι οποίες κάνουν μια πολύ απλή λειτουργία, και αυτό που έχει σημασία είναι το πώς συνδέονται μεταξύ τους. Αυτό που κάνει ο αντιπρόσωπος μας, ο αλγόριθμος που ψάχνει έναν αλγόριθμο που να λύνει μια περίπλοκη νοητική λειτουργία, είναι ότι πρέπει να καθορίσει με βάση τα παραδείγματα που του παρέχουμε πώς να αλλάξει τις συνδέσεις μεταξύ αυτών των ψηφίδων, πιο συγκεκριμένα πώς να αλλάξει τη δύναμη των συνδέσεων, ώστε η αρχιτεκτονική που θα προκύψει μετά από αυτές τις αλλαγές να κάνει καλή δουλειά στις λειτουργίες για τις οποίες έχουμε παρέχει παραδείγματα. Αυτό περίπου γίνεται. Επομένως, έχουμε αλλάξει λίγο από το να προσπαθούμε εμείς να ορίσουμε το πώς λύνονται αυτές οι νοητικές λειτουργίες. Έχουμε βάλει αλγορίθμους, οι οποίοι βομβαρδίζονται από πάρα πολλά παραδείγματα και οι οποίοι αυτοί ο σκοπός είναι να βρουν αλγορίθμους για να λύνουν τις νοητικές λειτουργίες. Θέλω να σας δείξω τι έχουμε καταφέρει μετά από αυτή τη σύντομη εισαγωγή. Μία από τις μεγάλες πρόοδες που έχουμε κάνει τα τελευταία χρόνια είναι η κατανόηση ήχου, η κατανόηση φωνής. Δεν ξέρω αν έχετε παρατηρήσει, αλλά τα τελευταία χρόνια οι υπολογιστές είναι πάρα πολύ καλοί στο να καταλαβαίνουν και να επεξεργάζονται ήχο. Στο παρελθόν, αν παίρνατε ένα τηλεφωνικό κέντρο στα αγγλικά και αν είχατε ελάχιστη προφορά στα αγγλικά, θα είχατε τεράστιο πρόβλημα στο να σας καταλαβαίνει το τηλεφωνικό κέντρο. Πλέον, αν μιλήσετε στο Google και κάνετε μια φωνητική αναγνώριση, μια φωνητική αναζήτηση, μιλώντας αγγλικά στο Google, ανεξάρτητα από την προφορά σας, θα σας καταλάβει πάρα πολύ καλά. Αυτό έχει να κάνει μια τεράστια πρόοδο που έχει συμβεί στην αναγνώριση ήχου, φωνής. Μία ίσως πιο εντυπωσιακή, και γι' αυτό έχουμε δει και πολλές εφαρμογές στην αγορά, όπως το Amazon Alexa, το Google Siri, το Google Assistant κλπ. Ίσως πιο εντυπωσιακή πρόοδος που έχει συμβεί τα τελευταία χρόνια είναι η φοβερή ικανότητα που έχουμε να καταλαβαίνουμε εικόνες. Δεν ξέρω αν έχετε δοκιμάσει το Google Image Search. Δεν ξέρω αν έχετε δοκιμάσει, να πάτε στο Google και αντί να γράψετε κάποιο κείμενο και να ψάξετε μια πληροφορία, να εισάγετε μια εικόνα στο Google. Είναι απίστευτο το πόσο καλό είναι ο αλγόριθμος στην κατανόηση. Και θέλω να σας δείξω λίγο τι θα έκανε ο αλγόριθμος του Google αν έβαζα ως ώρα αναζήτησης το παπαγάλο που σας έδειξα στην αρχή. Είμαστε στο Google και θα πάω να βάλω την εικόνα ως ώρα αναζήτησης. Λοιπόν, το Google μου δείχνει την εικόνα που έβαλα εγώ και καταλαβαίνει μόνο το ότι πρόκειται για ένα περίεργο τύπο παπαγάλου. Και το άλλο ενδιαφέρον είναι ότι μου δείχνει εικόνες οι οποίες έχουν παρόμοια σκηνοθεσία με τη δική μου. Και τις βλέπετε εδώ. Που συνήθως έχουν πουλιά μπροστά από κάτι και κάπως είναι θολό το background. Μερικές φορές κάνει λάθη. Νομίζω έχει και μια περίεργη, για να δούμε. Έχει, ας πούμε, έναν άνθρωπο με φτερά. Έχει ένα περίεργο pattern που δεν έχει να κάνει με πολύ.
Αλλά εν πωλής είναι πολύ καλό, έτσι. Είναι φοβερό ότι καταλαβαίνει τι γίνεται. Οπότε πειραματιστείτε το βράδυ. Λοιπόν, τώρα η πρόοδος που έχει γίνει στην ακατανόηση εικόνας θα δώσει φοβερές αλλαγές στην καθημερινότητά μας και μία από αυτές είναι τα αυτοδηγούμενα αυτοκίνητα. Η πρόκληση με τα αυτοδηγούμενα αυτοκίνητα δεν είναι το πώς κάνεις control το αυτοκίνητο, πώς κοντρολάρεις το αυτοκίνητο, αυτό είναι ένα απλό πρόβλημα. Το δύσκολο με το να φτιάξουμε αυτοδηγούμενα αυτοκίνητα είναι το πώς να καταλαβαίνει το αυτοκίνητο το πού βρίσκεται. Το να κάνουμε control το αυτοκίνητο είναι πιο εύκολο από το να κάνουμε control ένα αεροπλάνο, το οποίο μπορούμε να το κάνουμε. Το καλό πράγμα του αεροπλάνου είναι ότι είναι στον αέρα και δεν έχει εμπόδια γύρω του. Έχει ίσως μακριά εμπόδια τα οποία μπορεί να τα δει με το ραντάρ. Το πρόβλημα του αυτοκίνητο είναι ότι είναι μέσα στους δρόμους, αλληλεπιδρά με πεζούς, μοτοσυκλέτες, διαφόρων ειδών εμπόδια. Επομένως, το αυτοκίνητο πρέπει να καταλαβαίνει πάρα πολύ καλά που βρίσκεται. Και αυτό δεν μπορεί να το κάνει μόνο με αισθητήρες απόστασης από διάφορα αντικείμενα. Πρέπει να καταλαβαίνει τι είναι αυτά τα αντικείμενα. Πρέπει να καταλαβαίνει αν είναι στατικά αντικείμενα, αν είναι πεζοί, αν είναι μοτοσυκλέτες. Πρέπει να καταλαβαίνει πολύ καλά το που βρίσκεται. Πρέπει να καταλαβαίνει τα σήματα. Ένα αυτοδηγούμενο αυτοκίνητο πρέπει να καταλαβαίνει καλά το περιβάλλον του. Και επειδή έχουμε αυτή τη δραματική πρόοδο στην κατανόηση εικόνας, μπορούμε να φτιάξουμε πλέον αυτοδηγούμενα αυτοκίνητα. Στο τέλος του μιλήματος θα σας δείξω και κάποια προβλήματα βέβαια που προκύπτουν, αλλά ας το αφήσουμε αυτό για αργότερα. Και ηθικά και τεχνολογικές προκλήσεις. Να σας δείξω κάτι άλλο που προκύπτει, λόγω ένα άλλο έτσι πιο πολύ πειραματικό αποτέλεσμα για το, που επίσης προκύπτει από την δραματική πρόοδο που έχει γίνει στην αναγνώριση εικόνας. Αυτός ο αλγόριθμος από ένα πανεπιστήμιο της Γερμανίας, το Tübingen, κάνει το εξής. Του δίνει ως είσοδο δύο εικόνες. Μία φωτογραφία, ας πούμε, και ένα πίνακα ζωγραφικής. Αυτό που κάνει ο αλγόριθμος είναι σου ζωγραφίζει το περιεχόμενο της φωτογραφίας στην τεχνοτροπία του πίνακα. Εν προκειμένου, δίνοντας ως είσοδο τον Van Gogh, αυτό που θα κάνει είναι ότι θα ζωγραφίσει αυτό το κανάλι σε τεχνοτροπία Van Gogh. Αν του δώσεις αντί για Van Gogh Πικάσο, το αποτέλεσμα είναι αυτό που βλέπετε εδώ. Αν δώσεις Turner, το αποτέλεσμα είναι εδώ και ούτω καθεξής. Μπορεί να δώσω ό,τι πίνακα θέλεις. Και αυτό που είναι εκπληκτικό είναι αυτό που, για να γυρίσουμε σε αυτό που σας έλεγα πριν. Για τον υπολογιστή μια εικόνα δεν είναι τίποτα, είναι pixels. Το ότι ο αλγόριθμος καταλαβαίνει τι σε αυτά τα pixels είναι περιεχόμενο και τι σε αυτά τα pixels είναι τεχνοτροπία, είναι σε επίπεδο επιστημονικής φαντασίας. Ναι. Ο τρόπος που φτάσαμε σε αυτό είναι ότι χρησιμοποιήσαμε νευρονικά δίκτυα που κατανοούν εικόνες και χρησιμοποιήσαμε την αρχιτεκτονική τους για να κάνουμε αυτή την εφαρμογή. Αλλά που σημαίνει ότι σε αυτά τα νευρονικά δίκτυα που καταλαβαίναν εικόνες, μέσα τους υπήρχαν κάποιες ψηφίδες που αναγνωρίζανε περιεχόμενο και υπήρχαν κάποιες ψηφίδες που αναγνωρίζανε τεχνοτροπία και μπορέσαμε και χρησιμοποιήσαμε τις ψηφίδες του περιεχομένου από τον ένα πίνακα και τις ψηφίδες της τεχνοτροπίας από τον άλλο πίνακα για να συνθέσουμε το περιεχόμενο του ενός με την τεχνοτροπία του άλλου. Είναι εκπληκτικό ότι μπορούμε να το κάνουμε. Φεύγοντας από εικόνες, μία άλλη έτσι ενδιαφέρουσα πρόοδος που έχει γίνει είναι στο να παίζουν παιχνίδια εναντίον των ανθρώπων. Ένα από αυτά είναι το λεγόμενο IBM Watson. Είναι ένας αλγόριθμος που έφτιαξε η IBM το 2011 και το οποίο κατάφερε να κερδίσει τον άνθρωπο στο Jeopardy, ένα παιχνίδι γνώσεων, τηλεοπτικό παιχνίδι γνώσεων. Ο αλγόριθμος αυτός επεξεργάστηκε ένα τεράστιο όγκο πληροφορίας και ήταν σε θέση να επεξεργάζεται ερωτήσεις, να καταλαβαίνει τι ρωτάνε, να χρησιμοποιεί τον όγκο πληροφορίας τον οποίο έχει επεξεργαστεί για να απαντάει γρηγορότερα από τους ανθρώπους. Δεν ξέρω αν θυμάστε, τη δεκαετία του 90 κερδίσαμε τον άνθρωπο στο σκάκι.
ο Deep Blue της IBM πάλι, και έτσι τον Κασπάρο. Το θέμα είναι ότι το σκάκι είναι απλό παιχνίδι. Δεν είναι και τόσο δύσκολο παιχνίδι. Πιο πρόσφατα έχουμε καταφέρει να νικήσουμε τον άνθρωπο στο Go. Εδώ βλέπετε, το Go είναι ένα ασιατικό παιχνίδι, δεν ξέρω αν το ξέρετε. Ένα μεγάλο ταμπλό και ψηφίδες δύο χρωμάτων, και αυτό που προσπαθούν να κάνουν παίχτες είναι να περικυκλώσουν μεγάλους χώρους του ταμπλό. Το Go θεωρούσαμε πριν από 6 χρόνια, θεωρούσαμε ότι θα πάρει, δεν ξέρω, 15 χρόνια για να λυθεί, για να κερδίσουμε τον καλύτερο άνθρωπο. Και ο λόγος είναι ότι το Go είναι πολύ πιο δύσκολο από το σκάκι και έχει μια τεράστια ιστορία αιώνων. Υπάρχουν πανεπιστήμια στα οποία σπουδάζεις πώς να παίζεις Go. Η εταιρεία DeepMind από την Αγγλία κατάφερε και έφτιαξε ένα αλγόριθμο που κερδίζει το καλύτερο παίχτη Go. Αυτόν εδώ που λέγεται Lee Sedol ήταν ένας αγώνας ο οποίος μεταδόθηκε τηλεοπτικά και παρακολουθήθηκε από 200 εκατομμύρια ανθρώπους στην Ασία. Και όχι μόνο απλά κέρδισε ο υπολογιστής τον άνθρωπο, αλλά ανακάλυψε και καινούριους τρόπους να παίζει το παιχνίδι. Τρόπους που οι άνθρωποι σε αιώνες εμπειρίας με αυτό το παιχνίδι και φιλοσοφικών συγγραμμάτων για το πώς παίζει το παιχνίδι δεν είχαν ανακαλύψει. Δεν κερδίσαμε απλά, αλλά δεν κέρδισε ο υπολογιστής απλά. Όταν λέω κερδίσαμε, εγώ είμαι από τη μεριά του υπολογιστή. Δεν κερδίσαμε απλά, αλλά βρήκαμε και καινούριους τρόπους να παίζει το παιχνίδι. Παρεμπιπτόντως, δεν είμαι καλός σε κανένα παιχνίδι, γιατί αυτό που με ενδιαφέρει είναι πώς να φτιάξω ένα αλγόριθμο να κερδίζει άλλους παίχτες. Ακόμα πιο πρόσφατα, στις αρχές του 2017, καταφέραμε να λύσουμε ένα ακόμα πιο δύσκολο παιχνίδι, το πόκερ. Το πόκερ είναι διαφορετικό από το Go και ο λόγος είναι ότι υπάρχει και τυχαιότητα. Δεν ξέρεις τα χαρτιά του άλλου παίχτη και υπάρχει και τυχαιότητα στο μέλλον. Πρόσφατα καταφέραμε και κερδίσαμε επαγγελματίες παίχτες πόκερ. Μία άλλη εφαρμογή που είναι ίσως από τις πιο sexy εφαρμογές της τεχνητής νοημοσύνης πρόσφατα είναι τα λεγόμενα GANs. GANs σημαίνει Generative Adversarial Network, οι οποίοι είναι αλγόριθμοι οι οποίοι τυχαία παράγουν πολύ σύνθετα πράγματα. Για να καταλάβετε λίγο τι εννοώ, θα σας κάνω αυτή την ερώτηση. Μπορούμε να φτιάξουμε τυχαία πρόσωπα? Μπορούμε να... Ναι, αν ρωτήσετε αυτό τα γονίδια σας, θα σας πούνε ναι. Αν πειράξεις λίγο τα γονίδια, θα προκύψει ένα τυχαίο πρόσωπο. Ωστόσο, δεν ξέρουμε τους μηχανισμούς του πώς πειράζοντας τυχαία τα γονίδια αλλάζουν τα χαρακτηριστικά ενός προσώπου. Αυτό δεν το ξέρουμε. Αν ρωτήσουμε έναν άνθρωπο αν μπορεί να παράγει ένα τυχαίο πρόσωπο, που θα σου πει ναι, μπορώ να φανταστώ ένα τελείως καινούργιο πρόσωπο από το μυαλό μου. Το ερώτημα είναι τι είναι η φαντασία ενός ανθρώπου, τι είναι η φαντασία μαθηματικά. Η φαντασία μαθηματικά είναι μία συνάρτηση που απεικονίζει τυχαίους αριθμούς σε ένα πρόσωπο, προκειμένου σε ένα πρόσωπο ή σε κάτι άλλο. Η φαντασία είναι πώς παίρνεις τυχαιότητα από κάτι, από το υποσυνείδητο, από τις αισθήσεις σου, δεν ξέρω και εγώ τι, πώς παίρνεις τυχαίους αριθμούς και τους χρησιμοποιείς για να φτιάξεις κάτι, να φανταστείς κάτι. Τα GANs για τα οποία μιλάω κάνουν αυτό. Αυτό που κάνουν είναι παίρνουν ως είσοδο τυχαίους αριθμούς και στην έξοδο παράγουν τυχαία πρόσωπα που δεν έχουν δει ποτέ. Και θέλω να σας δείξω λίγο ένα βιντεάκι για το τι κάνουμε. Θα σας δείξω λίγο ένα GAN που παράγει πρόσωπα. Υπάρχουν GANs που παράγουν άλλα πράγματα. Θα σας δείξω το GAN που παράγει τυχαία πρόσωπα. Είναι ένα πολύ πρόσφατο paper, το οποίο δεν έχει γίνει καν, δεν έχει δημοσιευτεί καν. Λοιπόν, και δεν δικό μου paper, είναι κάποιο άλλο. Πώς φτιάχνεις ένα αλγόριθμο που φαντάζεται καινούργια πρόσωπα και το εκπαιδεύεις στο να φαντάζεται καινούργια πρόσωπα? Ο αλγόριθμος που θα σας δείξω, αυτό που του δώσαμε είναι πολλές φωτογραφίες από, πώς το λένε, από διασημότητες, από διάσημους ανθρώπους. Θα σας δείξω τι δώσαμε στον αλγόριθμο ως είσοδο.
Θα σας δείξει εδώ πέρα στο βίντεο τι εικόνες χρησιμοποιήθηκαν για να... αυτές είναι λοιπόν κανονικές εικόνες από διασημότητες. Θα δείτε μια σειρά από διασημότητες. Δεν τις ξέρω γιατί είμαι τελείως αμνήμονας, αλλά φαντάζομαι εσείς τις ξέρετε. Λοιπόν, αυτές είναι οι εικόνες που δείξαμε στον αλγόριθμο. Είναι πραγματικές διασημότητες. Αυτό που θέλουμε τον αλγόριθμο είναι να φαντάζεται πρόσωπα που θα μπορούσαν να είναι διασημότητες. Εντάξει, δηλαδή αυτό που θα βγάλει αυτός ο αλγόριθμος, όπως θα δείτε, είναι ωραία πρόσωπα. Λοιπόν, αυτές είναι εικόνες που έμαθε μόνος του να παράγει ο αλγόριθμος. Να, ένα παράδειγμα που είναι μια εικόνα φανταστική. Δεν υπάρχουν. Αυτοί οι άνθρωποι δεν υπάρχουν. Τους φαντάστηκε ο αλγόριθμος. Και είναι πρόσωπα που θα μπορούσαν να είναι διάσημοι. Αν δείτε, μερικές φορές κάνει λάθη ο αλγόριθμος και δεν είναι, ας πούμε, θολό. Αλλά εν πωλήσει κάνει πάρα φοβερή δουλειά. Είναι απίστευτο. Εδώ, ας πούμε, κάτι δεν έχει πάει καλά. Αλλά εν πωλήσει κάνει φοβερή δουλειά. Είναι απίστευτο ότι μπορεί να φανταστεί τυχαία πρόσωπα τα οποία δεν έχει δει ποτέ. Λοιπόν, αυτό είναι το παράδειγμα που ήθελα να σας δείξω. Το πώς μπορούμε, επειδή έχουμε καταλάβει τόσο καλά πλέον εικόνες, να επεξεργαζόμαστε εικόνες, τι άλλα παράγωγα έχουμε από αυτή τη διαδικασία. Μπορούμε να φανταζόμαστε καινούργια σύνθετα αντικείμενα. Να απεικονίζουμε τυχαίους αριθμούς σε κάτι με πολύ ενδιαφέρουσα δομή. Και υπάρχουν πάρα πολλές άλλες εφαρμογές για τις οποίες δεν θα μιλήσω. Η αυτόματη μετάφραση του Google έχει γίνει τρομερά καλύτερη τα τελευταία χρόνια. Στην ιατρική, εφόσον μπορούμε να επεξεργαζόμαστε εικόνες, μπορούμε να κάνουμε πολλές εφαρμογές να διαβάζουμε ακτινογραφίες κτλ. Υπάρχουν φοβερές οικονομικές εφαρμογές κλπ. Και θα δείτε τα επόμενα χρόνια τα παράγοντα της τεχνητής νοημοσύνης θα μπαίνουν όλο ένα και πιο επιθετικά στη ζωή μας. Τώρα, ναι. Υπάρχουν εφαρμογές που... Θες να μιλήσεις. Αναρωτιέμαι αν υπάρχουν εφαρμογές στην οποία θα είχαμε σαν input images για έναν ασθενή, δηλαδή μαγνητική τομογραφία ή blood exams ή σημειώσεις από γιατρό ή κάτι άλλο, ας πούμε, δείχτες, οι οποίες θα μπαίνανε σε ένα σύστημα και θα έβγαινε ένα personalized treatment based on ότι ο αλγόριθμος θα έβρισκε και θα έψαχνε και θα έλεγε νομίζω ότι that's the best. Ναι, αυτό που λέγεται, το οποίο λέει ο Κώστας, ο οποίος παρεμπιπτόντως ήταν στο Berkeley μαζί μου και τώρα είναι στην Καλιφόρνια, στο San Francisco. Δουλεύει στην Apple, οπότε όλα τα παράπονα σας αυτόν. Ναι, μιλάει για την λεγόμενη personalized medicine, την προσωποποιημένη διάγνωση και προσωποποιημένη ιατρική. Με τη φοβερή πρόοδο για την οποία μίλησα για την επεξεργασία εικόνας, πιστεύω ότι θα γίνει αυτό. Υπάρχουν πολλές startups που προσπαθούν να κάνουν αυτό. Αυτόματα να αναλύνουν π.χ. MRIs και στο μέλλον θα δούμε πιο σύνθετα συστήματα που θα παίρνουν και εξετάσεις αίματος και άλλα στοιχεία και θα βγάζουν διαγνώσεις. Θα μιλήσω στο τέλος της ομιλίας μου ότι δεν είναι ότι πρέπει να εμπιστευόμαστε πάντα. Θα σας δείξω δραματικούς τρόπους με τους οποίους μπορεί η τεχνολογία να αποτύχει, αλλά το αφήνω αυτό για λίγο. Προς το παρόν βρισκόμαστε στο μήνα του μέλλοντος που όλα φαίνονται φοβερά και τρομερά. Όσο πριν μιλήσω για τους προβληματισμούς οι οποίοι προκύπτουν από την δραματική αυτή πρόοδο, θέλω να σας πω ελάχιστα για το τι έχει αλλάξει στην προοπτική μας ως προς το πρόβλημα, εκτός από αυτό που σας είπα πριν, ότι αντί να προσπαθούμε εμείς να φτιάξουμε αλγορίθμους, φτιάχνουμε αλγορίθμους που αυτοί προσπαθούν να φτιάξουν αλγορίθμους. Να σας πω λίγο τι έχει αλλάξει επίσης την νοοτροπία μας και από εκεί θα προκύψουν και οι προβληματισμοί μας. Πριν το ίντερνετ, πριν αποκτήσουμε πρόσβαση σε ένα τεράστιο όγκο δεδομένων, ο τρόπος που προσεγγίζαμε την τεχνητή νοημοσύνη είναι ότι φτιάχναμε περίπλοκες θεωρίες χρησιμοποιώντας όλη τη γνώση μας από όλη την επιστημονική μας γνώση, τη γνώση μας για την εκάστοτε εφαρμογή, φτιάχναμε περίπλοκες θεωρίες που προσπαθούσαμε λίγο να τις προσαρμόσουμε στα λίγα δεδομένα που είχαμε. Στο παρελθόν, πριν το ίντερνετ, ήταν πολύ δύσκολο να βρεις παραδείγματα για ενδιαφέρουσες νοητικές λειτουργίες τις οποίες θα ήθελες να λύσεις. Αλλά όπως σας είπα,
τα τελευταία 20 χρόνια έχουμε μαζέψει ένα τεράστιο ψηφιακό αποτύπωμα της ανθρωπότητας στο ίντερνετ και μπορούμε να το χρησιμοποιήσουμε ως παραδείγματα. Αυτό που κάνουμε πλέον είναι ότι φτιάχνουμε απλές θεωρίες, όπως αυτό το νευρονικό δίκτυο που όλες οι ψηφίδες του είναι ίδιες, που σας έδειξα πριν. Φτιάχνουμε απλές θεωρίες, σε οποίες όμως προσπαθούμε να προσαρμόσουμε στον τεράστιο όγκο δεδομένων το οποίο έχουμε. Και βέβαια για να το κάνουμε αυτό χρειαζόμαστε πολύ ενδιαφέροντες αλγορίθμους για να μπορέσουμε να επεξεργαστούμε όλη αυτή την τεράστια πληροφορία που υπάρχει και να την αναλύσουμε. Να προσαρμόσουμε τις απλές μας θεωρίες σε αυτά τα δεδομένα. Το τεράστιο θέμα που τίθεται είναι θέμα αξιοπιστίας. Και ο λόγος που προκύπτει ένα τεράστιο θέμα αξιοπιστίας είναι ο εξής. Ότι όπως σας είπα, ο τρόπος που φτιάχνουμε πλέον τη τεχνολογία μας είναι ότι στηριζόμαστε σε ένα τεράστιο όγκο δεδομένων για να εκπαιδεύσουμε τους αλγορίθμους μας, τις απλές μας αρχιτεκτονικές. Και το πρόβλημα είναι ότι αν τα δεδομένα μας είναι λυπή ή μη αντιπροσωπευτικά, τότε η τεχνητή νοημοσύνη που θα φτιάξουμε από αυτά τα δεδομένα είναι αναξιόπιστη. Και μου αρέσει αυτό το comic strip που περιγράφει κάπως την κατάσταση, στο πρώτο πάνελ του οποίου κάποιος λέει 99% των ανθρώπων που απαντήσαν στο ερευνητολόγιο μας δηλώνουν ότι είναι μόνοι τους και ότι θέλουν κάποιον στον οποίο να μιλήσουν. Στο δεύτερο πάνελ του λέει ο άλλος προφανώς. Και μετά του εξηγεί στο τρίτο πάνελ ότι αυτοί είναι οι μόνοι οι οποίοι απαντήσανε στο ερευνητολόγιο σου. Αν τα δεδομένα σου είναι λυπή, αυτό που θα εξάγεις από αυτά τα δεδομένα επίσης θα είναι λυπές. Και αυτό κάπως εξηγεί τα προβλήματα που προκύπτουν τώρα. Σας δείχνω εδώ μερικά από τα προβλήματα που προκύπτουν με τα αυτοδηγούμενα αυτοκίνητα. Εδώ βλέπουμε ένα αυτοκινητάκι του Google το οποίο έχει πέσει σε ένα χαντάκι. Εδώ βλέπουμε ένα αυτοδηγούμενο αυτοκίνητο της Tesla, το οποίο συγκρούεται σε ένα φορτηγό το οποίο είναι παρκαρισμένο στην αριστερή λωρίδα ενός αυτοκινητόδρομου. Και ο λόγος ποιος είναι, ότι στα δεδομένα τα οποία χρησιμοποιήθηκαν για να φτιαχτεί αυτός ο αλγόριθμος, ποτέ δεν μπάρκαρε κανείς στην αριστερή λωρίδα. Ο αλγόριθμος δεν περιμένει ότι μπορεί πιθανόν να παρκάρει ένα φορτηγό στην αριστερή λωρίδα. Έτσι. Και εδώ βλέπουμε ένα ρομποτάκι το οποίο δεν μπορεί να χρησιμοποιήσει τα άκρα του και πέφτει. Εδώ θα σας δείξω ένα βιντεάκι, να δούμε τώρα αν θα γίνει. Είναι ένα βιντεάκι που φτιάξανε σε ένα paper 4 προπτυχιακοί του MIT, τον οποίο ο ένας κάνει το master του μαζί μου. Τι κάνανε λοιπόν οι τύποι. Φτιάξανε μία τρισδιάστατη χελώνα, την οποία δείξανε στο καλύτερο σύστημα αναγνώρισης εικόνας. Και όπως θα δείτε, το δίκτυο αυτό την αναγνωρίζει ως καραμπίνα, αντί να την αναγνωρίζει ως χελώνα. Και το πρόβλημα δεν είναι αυτό. Το αντίθετο είναι το πρόβλημα. Ότι αν έχεις βάλει στο αεροδρόμιο αναγνώριση εικόνας για να πιάνεις τρομοκράτες και αυτοί εμφανίζονται ως, ξέρω εγώ, χελωνονετζάκια, δεν ξέρω τι. Είναι τεράστιο πρόβλημα. Αυτοί λοιπόν οι τύποι καταφέραν και φτιάξαν ένα αντικείμενο το οποίο ξεγελάει τους καλύτερους αλγορίθμους αναγνώρισης εικόνας. Το οποίο είναι τεράστιο πρόβλημα. Θα σας δείξω λοιπόν τι κάνανε οι τύποι. Λοιπόν, φτιάξαν λοιπόν αυτή τη τρισδιάστατη χελώνα που όπως βλέπετε εδώ είναι τι αναγνωρίζει το καλύτερο νευρονικό δίκτυο αναγνώρισης εικόνας. Αυτή είναι μια κανονική εικόνα που όπως και να τη γυρίσουν και την παρουσιάσουν στο νευρονικό δίκτυο την αναγνωρίζει ως χελώνα. Ωστόσο φτιάξαν και αυτή τη χελώνα, στην οποία στο καβούκι τυπώσανε περίεργα πραγματάκια, που ενώ ο άνθρωπος συνεχίζει να την αναγνωρίζει ως εικόνα, το καλύτερο νευρονικό δίκτυο την αναγνωρίζει συνεχώς ως καραμπίνα, από όποια οπτική γωνία και να το σκαπιά και να το δείξει. Και αυτή την μπάλα την αναγνωρίζει ως κόκο εσπρέσο, αυτή την μπάλα. Και σε κάποια έρευνα που κάνουμε εμείς προσπαθούμε να φτιάξουμε αυτά τα θέματα. Μιλήσαμε λοιπόν για την αξιοπιστία, την έλλειψη αξιοπιστίας. Ας μιλήσουμε λίγο για τα ηθικά διλήμματα τα οποία προκύπτουν. Και το κλασικό παράδειγμα το οποίο παρουσιάζεται στη συζήτηση αυτή είναι το παράδειγμα του αυτοοδηγούμενου αυτοκινήτου, το οποίο καταλαβαίνει ότι πρόκειται να γίνει ατύχημα και δεν υπάρχει τρόπος να το αποφύγεις. Και το αυτοοδηγούμενο αυτοκίνητο συνειδητοποιεί ότι στα μιλισεκόντ από αυτή τη στιγμή μέχρι τη στιγμή του ατυχήματος υπάρχουν δύο επιλογές.
Η μία είναι να πατήσει τους πεζούς που περνάνε τη διάβαση και οι οποίοι μάλιστα αναγνωρίζει με τη φοβερή του αναγνώριση εικόνας ότι πρόκειται για μία γυναίκα, ένα κοριτσάκι 8 χρονών, τον μπαμπά της μάλλον 41 χρονών και ένα σκύλο. Αυτή είναι μία επιλογή, να σκοτώσει αυτούς. Η άλλη επιλογή είναι να πέσει σε ένα διαχωριστικό της τροχέας και στην οποία περίπτωση θα σκοτώσει τους επιβάτες, που είναι μία έγκυος γυναίκα, 30 χρονών, και το αγόρι της, το αγοράκι της. Και το ερώτημα είναι με ποιο τρόπο εγώ που φτιάχνω τον αλγόριθμο που οδηγεί αυτό το αυτοκίνητο θα πάρω την απόφαση για το τι πρέπει να συμβεί σε αυτή την περίπτωση. Ένας αλγόριθμος πρέπει να πει στο αυτοδηγούμενο αυτοκίνητο τι πρέπει να κάνει, πώς να ιεραρχήσει αυτά τα δύο γκρουπ των πιθανών θανόντων από το ατύχημα και με ποιο τρόπο θα πάρει αυτή την απόφαση ο αλγόριθμος. Ο άνθρωπος δεν το ξέρουμε, οπότε δεν ξέρεις. Αυτά είναι ηθικά θέματα και φιλοσοφικά θέματα τα οποία δεν έχουμε λύσει. Δεν έχουμε συζητήσει ποτέ. Και ένα άλλο θέμα που τίθεται είναι αν ήξερες ότι ο αλγόριθμος που οδηγεί το αυτοκίνητό σου σε κάποια περίπτωση μπορεί να προτιμήσει να σκοτώσει εσένα αντί για τους πεζούς που περνάνε. Θα πλήρωνες κάποιον να χακάρει τον αλγόριθμο για να προτιμάει πάντα τους άλλους και όχι εσένα. Και ποιος θέλει για το ατύχημα. Εσύ που σου ανήκει το αυτοκίνητο αλλά δεν το οδηγείς εσύ. Η κατασκευάστρια εταιρεία. Ποιος θέλει για αυτό το ατύχημα. Ή αυτός που σχεδίασε τον αλγόριθμο. Δεν νομίζω ότι φταίει αυτός. Τίθεται πολλά ηθικά, φιλοσοφικά θέματα. Το άλλο που θέλω να πω είναι ότι η τεχνητή νοημοσύνη είναι σαν αυτό το μωρό βασικά. Και οι γονείς του είναι τα δεδομένα και οι στόχοι που του θέτουν. Εντάξει, η τεχνητή νοημοσύνη είναι ένα μωρό που αρχίζει ίσως κάπως τάμπουλα ράζα και οι γονείς του παρέχουν δεδομένα και κάπως αναπτύσσεται αυτό το μωρό. Να σας πω τι έγινε με ένα μωρό της Microsoft. Είναι ένα chatbot που είχε βγάλει η Microsoft στο Twitter, το οποίο ήταν φτιαγμένο να αλληλεπιδρά με άλλους χρήστες του Twitter και να γίνεται καλύτερο. Να γίνεται καλύτερος συνομιλητής μέσα από την αλληλεπίδραση. Αυτό το ρομποτάκι έλαβε επίθεση από μια ομάδα από χρήστες και μέσα σε ελάχιστες ώρες από την αλληλεπίδραση μαζί τους έγινε ρατσιστής, συνωμοσιολόγος και μερικά από τα tweets τα οποία παρήγαγε σας τα δείχνω εδώ στην οθόνη. Το πρώτο λέει μισό τους φεμινιστές και όλοι πρέπει να πεθάνουν και να κάνουν στον διάβολο. Το άλλο λέει ο Χίτλερ ήταν σωστός και τα λοιπά και τα λοιπά. Ο Μπούς έκανε τους δίδυμους πύργους και ο Χίτλερ θα είχε κάνει καλύτερη δουλειά και το καθεξής. Όπως καταλαβαίνετε, η Microsoft δεν το άφησε και πολύ να ζήσει αυτό το μωράκι. Αλλά αυτό που θέλω να πω με αυτό το παράδειγμα είναι ότι η τεχνητή νοημοσύνη που θα φέρουμε σε αυτόν τον κόσμο θα αλληλεπιδράσει με τα δεδομένα που έχει γύρω της. Αν αυτά τα δεδομένα περιέχουν ρατσισμό, περιέχουν άλλες προκαταλήψεις, είναι λυπή κτλ. Η τεχνητή νοημοσύνη θα αναπαράγει το τι θα βρει στα δεδομένα της. Και πτήθεται μια σειρά από άλλα ερωτήματα, τα οποία μπορούμε να αφήσουμε για τη συζήτηση στο τέλος. Ένα άλλο είναι ότι τα δεδομένα που έχουμε αφήσει όλοι μας στο ίντερνετ χρησιμοποιούνται για να εκπαιδευτούν κάποιοι αλγόριθμοι τεχνητής νοημοσύνης. Έχουμε συνενέσει σε αυτό. Το έχουμε, αλλά δεν το έχουμε καταλάβει. Αλλά αν αυτοί οι αλγόριθμοι λοιπόν εκπαιδευτούν με βάση τα δικά μας δεδομένα και μετά στραφούν κάπως εναντίον μας τους χρησιμοποιήσουν για να, δεν ξέρω, να προβλέψουν το τι πρόκειται να κάνουμε, να καταπιέσουν κάπως την ιδιωτικότητά μας. Αυτά είναι τεράστια θέματα που τίθενται. Τίθενται πάρα πολλά θέματα λοιπόν. Ιδιωτικότητας, αμεροληψίας, ηθικά διλήμματα, και πολλά θέματα. Και ο λόγος είναι ότι χρησιμοποιούμε δεδομένα για να εκπαιδεύσουμε την τεχνητή μας νοημοσύνη. Και έχω έτσι τρία slides για το πώς βλέπω το μέλλον στα 5 με 50 χρόνια. Είναι χαζό να κάνεις προβλέψεις, αλλά θα σας πω τρία πιθανά σενάρια για το τι μπορεί να γίνει σε 5 με 50 χρόνια.
τα οποία τα ονόμασα κιόλας. Το πρώτο το λέω Wonderland, το δεύτερο το λέω Pessyland και το τελευταίο το λέω Stagnesia. Το Wonderland είναι κάπως σαν αυτό που δείχνουν αυτές οι εικόνες. Στην Wonderland καταφέρνουμε εμείς οι επιστήμονες, καταφέρνουμε να φτιάξουμε αυτό που λέγεται General AI, γενική νοημοσύνη. Η γενική νοημοσύνη διαφέρει πολύ από την νοημοσύνη που έχουμε τώρα. Η νοημοσύνη που έχουμε τώρα είναι πολύ καλή στο να λύνει συγκεκριμένες νοητικές λειτουργίες. Αναγνώριση εικόνας, αναγνώριση ήχου, να σηκώνω ποτήρια από το τραπέζι αν είμαι ρομπότ. Αλλά δεν έχουμε φτιάξει καλή τεχνολογία η οποία να χρησιμοποιεί τη διέστησή της από μία νοητική λειτουργία και να την εφαρμόζει σε μία άλλη νοητική λειτουργία χωρίς να αρχίζει τάμπουλα ράζα. Αυτό που κάνει, το εκπληκτικό πράγμα που κάνει ο άνθρωπος, είναι βασικά άχρηστο για πολλά χρόνια της ζωής του, αλλά μετά ξαφνικά μπορεί να χρησιμοποιεί τη διέστησή του από κάτι και να την εφαρμόζει σε κάτι διαφορετικό και όμως να μην αρχίζει εκ του μηδενός. Αυτό δεν το έχουμε φτιάξει ακόμα, αλλά στη Wonderland το καταφέρουμε στα επόμενα 50 χρόνια. Τώρα αυτό τι θα ξεκλειδώσει. Αν το καταφέρουμε αυτό, αυτό που βλέπω να γίνεται στη συνέχεια είναι να αναλαμβάνουν τα ρομπότ τις χειρονακτικές εργασίες και ίσως και κάποιες από τις νοητικές εργασίες. Επομένως, οι άνθρωποι μπορούν να ενασχολούνται με πιο πνευματικές ενασχολήσεις και στη Wonderland πάντα τα ρομπότ και οι άνθρωποι αλληλεπιδρούν ειρηνικά μεταξύ τους. Το βιωτικό επίπεδο ανεβαίνει. Η κοινωνική ανισότητα μειώνεται, το ασφαλιστικό σύστημα σώζεται, διότι το ασφαλιστικό σύστημα πρόκειται να καταστραφεί, αλλά αν μπορέσουμε και αντικαταστήσουμε τη βάση της πυραμίδας με ρομπότ, ίσως μπορεί να σωθεί το ασφαλιστικό σύστημα. Και η παγκόσμια ειρήνη ενισχύεται. Εντάξει, δεν έχουμε πλέον να ανταγωνιστούμε για πράγματα, μας βοηθούν τα ρομπότ, ανισότητες μεταξύ χωρών μειώνονται γιατί όλοι έχουν πρόσβαση στην τεχνολογία κλπ. Αυτό είναι το καλό σενάριο. Το κακό σενάριο είναι σαν αυτό που βλέπουμε εδώ στην εικόνα, που ισχύει ότι ανακαλύπτουμε τη γενική νοημοσύνη, ωστόσο αντί να έχουμε όλες οι χώρες και όλοι οι άνθρωποι ανοιχτή πρόσβαση σε αυτή την τεχνολογία, αυτή η τεχνολογία είναι κρυφή και ανήκει σε καπιταλιστές και κυβερνήσεις, οι οποίοι προσπαθούν να τη χρησιμοποιήσουν για να μεγιστοποιήσουν το κέρδος τους και την επιρροή τους. Και ναι, με αυτόν τον τρόπο μπορούν να βάλουν τα ρομπότ, να υποδηλώσουν τον άνθρωπο, να παραβιώσουν την ιδιωτικότητά του κλπ. Ο Elon Musk, που μερικές φορές δεν λέει σωστά πράγματα, είχε πει, αλλά προκειμένου ίσως έχει δίκιο, η τεχνητή νοημοσύνη θα μπορούσε να είναι ο λόγος για τον Τρίτο Παγκόσμιο Πόλεμο. Και όπως είχε πει ο Αϊνστάιν, δεν ξέρω πώς θα πολεμηθεί ο Τρίτος Παγκόσμιος Πόλεμος, αλλά σίγουρα ο Τέταρτος θα πολεμηθεί με πέτρες και ρόπαλα. Αυτό είναι το κακό σενάριο. Μάλλον το πιο πιθανό σενάριο είναι αυτό που ονόμασα stagnation, τέλμα. Ότι παρά όλες αυτές τις φοβερές εφαρμογές και όλη αυτή τη δημοσιότητα που έχει λάβει η τεχνητή νοημοσύνη, δεν καταφέρνουμε να φτιάξουμε γενική νοημοσύνη. Παραμένουμε στο να φτιάχνουμε όλο ένα και περισσότερες ειδικές εφαρμογές. Και καθώς η γενική νοημοσύνη παραμένει άπιαστη, αυτό που πιστεύω ότι θα συμβεί είναι ότι χώρες και καπιταλιστές θα προσπαθούν να αποκτήσουν όσο το δυνατόν περισσότερη τεχνογνωσία, προετοιμάζοντας τον εαυτό τους για την επόμενη μέρα, έτσι, στο μέλλον, που μπορεί να μοιάζει, δεν ξέρω, με την Wonderland ή την Pessyland ή κάτι ενδιάμεσο. Αυτά. Αυτά είχα να πω και θα τα ανοίξουμε στη συζήτηση. Ευχαριστώ. Κωνσταντίνε, τεχνητή νοημοσύνη χωρίς τεχνητή βλακία δεν γίνεται να φτιάξετε ποτέ. Δεν θέλω να πω, θα μπαίνουν πάντα δεδομένα που θα υπάρχει τεχνητή ανοησία, θα εμπεριέχεται. Ναι, είδαμε κάποιες εφαρμογές τις οποίες αποτυγχάνει δραματικά, έτσι. Η τεχνητή νοημοσύνη θα αναπαράγει την, αν θες, βλακεία που περιέχεται στα δεδομένα και την βλακεία αυτού που τη φτιάχνει, δηλαδή ημών. Κοίτα, πότε είδα το είπες στην αρχή της ομιλίας σου, τα βιβλία της επιστημονικής φαντασίας είναι αυτά που μας σωθούν να σκεφτούμε τι πρέπει να κάνουμε, έτσι δεν είναι.
τα 9 στα 10, για να μην πω τα 11 στα 10 βιβλία, είναι απεσιόδοξα. Δηλαδή η κατεύθυνση είναι μάλλον προς την Pessiland παρά προς τη Wonderland. Και σήμερα να σκεφτούμε, αυτοί που έχουν την, όσοι διαθέτουν αυτή την υψηλή τεχνολογία, την κατευθύνουν προς ίδιον όφελος και οι ανισότητες μεγαλώνουν παρά μικραίνουν, έτσι δεν είναι? Άρα το ερώτημά μου είναι, θα υπάρχει μια ανθρώπινη παρέμβαση που θα το ανατρέψει αυτό, ή θα μπορεί να υπάρχει μια τεχνητή παρέμβαση, δηλαδή που εμείς θα προβλέψουμε ένα αλγόριθμο που θα αντιδρά στα αρνητικά της τεχνητής νοημοσύνης? Ναι, είναι πολύ καλό ερώτημα και προσωπικά είμαι στην αισιόδοξη πλευρά και πιστεύω ότι εμείς, εγώ, εσύ, όλοι εμείς στο δωμάτιο που θα ασχοληθούμε στο μέλλον με τεχνητή νοημοσύνη, θα προσπαθήσουμε να το αποτρέψουμε. Θεωρώ ότι πιστεύω πάρα πολύ στη δημοκρατικότητα των hackers, έτσι, και ξέρεις, και τους ξέρω τους hackers από το Πολυτεχνείο και από το MIT και από το Berkeley, και διακατέχονται από πολύ δημοκρατικά, πιστεύω. Υπάρχουν βέβαια και hackers που χρησιμοποιούνται από κυβερνήσεις και τα λοιπά για κακούς σκοπούς. Ωστόσο, υπάρχει μια πολύ υγιής μερίδα στους hackers οι οποίοι πιστεύουν στη δημοκρατικότητα, στην ελεύθερη πρόσβαση στην τεχνολογία. Αυτό που δεν πρέπει να χάσουμε είναι την ελεύθερη πρόσβαση σε αυτή την εξέλιξη. Και γι' αυτό όλοι εμείς που δημιουργούμε καινούργια τεχνολογία πρέπει να την έχουμε ανοιχτή στο διαδίκτυο προς πρόσβαση όλων των ανθρώπων, όλων των κρατών. Και γενικότερα εγώ είμαι στην αισιόδοξη πλευρά. Πρόσφατα, όπως είδαμε με τα fake news και το πώς από ό,τι φαίνεται επηρεάσαν τις αμερικάνικες εκλογές, το ίντερνετ μπορεί να μας δώσει και πολύ αρνητικά πράγματα. Ωστόσο, θεωρώ ότι ευθύνη γι' αυτό έχει το γεγονός ότι είμαστε πολλοί από εμάς είμαστε αναλφάβητοι όσον αφορά το πώς λειτουργεί η τεχνολογία, και όταν αποκτήσουμε, είμαστε στην αρχή. Η ανθρωπότητα βρίσκεται στην αρχή της επαφής της με το ίντερνετ. Όσο αποκτούμε αλφαβητισμό, νομίζω ότι θα μπορούμε να καταλαβαίνουμε το περιεχόμενο που διαβάζουμε και λοιπά. Θα πιστεύω ότι θα το βλέπω να γυρνάει στο θετικό, αλλά πάλι ίσως είμαι αισιόδοξος. Είμαστε το έχουμε κουβεντιάσει, αλλά θα ήταν ενδιαφέρον. Είμαστε σε μια φάση όπου συμβαίνει το εξής παράδοξο. Ενώ μέχρι πριν από μερικά χρόνια οι πιο ηλικιωμένοι είχαν τη γνώση και τη λιγότερη γνώση την είχαν οι νεότεροι, τώρα πια έχει αντιστραφεί εντελώς. Δηλαδή ο αναλφάβητος είναι ο ηλικιωμένος που δεν μεγάλωσε με το ίντερνετ και τη γνώση την έχει ο 20χρονος, 25χρονος. Αυτό είναι λίγο προβληματικό, δεν είναι, ή μπορεί να είναι προβληματικό στο μέλλον? Ναι, δεν ακριβώς έτσι, τόσο καθαρό όπως το λες. Νομίζω ότι ο νέος έχει πράγματι περισσότερη γνώση στο να καταλαβαίνει τι βρίσκεται πίσω από την τεχνολογία. Δηλαδή, ας πούμε, ο νέος έχει καλύτερη επαφή με το τι βρίσκεται πίσω από αυτό το μαύρο κουτί. Για πολλούς αυτό είναι ένα μαύρο κουτί που αλληλεπιδράς μεταξύ του και κάνει κάποιες λειτουργίες. Το ίδιο και το Google. Για πολλούς είναι ένα μαύρο κουτί που γράφεις κάτι και σου βγάζει κάποια πράγματα, δεν ξέρεις ακριβώς πώς τα βρήκε, αλλά φαίνεται να δουλεύει καλά. Πράγματι πιστεύω η νεότερη γενιά, και νομίζω και σε αυτό έχει και ευθύνη και το σχολείο, ότι πρέπει να το καλλιεργήσει ακόμα περισσότερο, έχει καλύτερη αίσθηση με το τι κρύβεται πίσω από τους αλγορίθμους οι οποίοι λειτουργούν αυτά τις φοβερές εφαρμογές. Ωστόσο, νομίζω, ξέρεις, σε όλα αυτά τους φοβερούς προβληματισμούς οι οποίοι τίθενται, θεωρώ ότι όλοι μας έχουμε ιδέες και απόψεις και κάπως πρέπει να τις κάπως μπολιάσουμε με το να καταλάβουμε καλύτερα πώς λειτουργεί η τεχνολογία για να δώσουμε απαντήσεις. Είχα διαβάσει παλιά, sorry, είπα όλο στη λογοτεχνία, αλλά είχα διαβάσει ένα βιβλίο του Φίλιπ Σόρτ, «Η άγρια αριθμή». Εκεί υπήρχε διαμάχη μεταξύ ενός μαθηματικού μεγάλου και ενός μικρότερου. Και οι δύο είχαν ένα φάντασμα πάνω από το κεφάλι τους, ότι μια διαδεδομένη θεωρία ανάμεσα στους επιστήμονες, ότι μετά τα 35 δύσκολα ένας μαθηματικός σπάει τον κανόνα ή εφευρίσκει κάτι καινούριο. Οπότε υπήρχε ένας ανταγωνισμός, ξέρεις, τώρα αυτό είναι
Έχει μια ισχύ αυτό, να συνδυάζεται με αυτό που λες. Αυτό που λες ισχύει, ότι πραγματικά οι νοητικές λειτουργίες των μαθηματικών πέφτουν με τα χρόνια και αντικαθιστούνται από εμπειρία. Εμπειρία σημαίνει ότι γνωρίζω καλά το επιστημονικό πεδίο και ξέρω πού κατευθύνεται η έρευνα. Νανικός νους σημαίνει ότι έχω τεράστια υπολογιστική ισχύ. Και μάλλον και ρισκάρω. Ωστόσο, αυτό που έλεγα πριν έχει περισσότερο να κάνει με όχι τόσο πολύ υπολογιστική ικανότητα, αλλά πραγματικά ότι οι νέοι έχουν μεγαλώσει με αυτή την τεχνολογία. Είναι διαφορετικό και έχουν και ίσως και εμπειρία με αυτό στο σχολείο. Δηλαδή, πολλοί έχουν προγραμματίσει. Αν ξέρεις να προγραμματίζεις, έχεις καλύτερη επαφή με το τι συμβαίνει πίσω από τα μαύρα κουτιά που είναι γύρω μας. Το έλεγα περισσότερο με αυτή την έννοια. Ναι. Όχι την υπολογιστική ισχύ, αλλά περισσότερο την εμπειρία με αυτή την τεχνολογία των μικρών και την εμπειρία με τα φιλοσοφικά ζητήματα που τίθεται των μεγαλύτερων. Σκεφτόμαι τώρα. Μπορεί να είναι αυτή η τεχνητή νοημοσύνη κάτι ανάλογο της ατομικής βόμβας που φτιάχτηκε και υποτίθηκε για ειρηνικούς σκοπούς και έπεσε στα χέρια αυτών που δεν έπρεπε στην πορεία αναπόφευκτα. Μπορεί δηλαδή να συμβεί το ίδιο πράγμα με τεχνητή νοημοσύνη. Γιατί υπάρχει εκείνη η περιβόητη, τώρα σκέφτομαι φωτογραφία του Αϊνστάιν που το ρωτάνε και έχει γίνει το θλιμμένο ύφος. Ναι. Υπάρχει πιθανότητα να είναι εντός ή εκτός εγωγικών η νέα ατομική βόμβα ή τεχνητή νοημοσύνη στα χέρια κυβερνήσεων. Ναι, εν πωλήσει είναι ήδη και το έχουμε δει. Δηλαδή, αν ισχύει πράγματι που μάλλον φαίνεται να ισχύει ότι η επιρροή που είχε η Ρωσία στις αμερικάνικες εκλογές. Πράγματι, η τεχνητή νοημοσύνη χρησιμοποιήθηκε εκεί για να κατευθύνει πολιτικά ένα λαό και το οποίο μπορεί να οδηγήσει σε μεγάλες συνέπειες. Και αυτό είναι ένα παράδειγμα. Δηλαδή, κάθε τεχνολογία μπορεί να πέσει στα λάθος χέρια. Έτσι. Η βιοχημεία μπορεί να φτιάξει χημικά όπλα. Η ατομική ενέργεια μπορεί να φτιάξει ατομική βόμβα κλπ. Γι' αυτό πιστεύω ότι όσο μπορούμε πρέπει η τεχνολογία που φτιάχνουμε να είναι ανοιχτά προσβάσιμη σε όλους, αναγκαστικά θα πέσει στα χέρια των κακών, αλλά τουλάχιστον μπορεί να χρησιμοποιηθεί από τους καλούς για να αντιμετωπίσει τους κακούς. Θα έχεις διαβάσει τις θεωρίες του Χαράρη, φαντάζομαι, θα έχεις ακουστά. Αυτός έχει το τελευταίο του best seller, το παγκόσμιο, είναι αυτό το Homo Deus. Λοιπόν, αυτός λέει, όσο αφορά την τεχνητή νοημοσύνη, ότι υπάρχουν δύο δρόμοι. Ο ένας δρόμος είναι η βιολογική μηχανική, δηλαδή επεμβαίνω στον εγκέφαλο, τον αλλάζω και άρα έτσι τροποποιώ το μέλλον μου. Και η δεύτερη είναι η μηχανική των μη οργανικών όντων, δηλαδή φτιάχνω ρομπότ, άλλα πράγματα τα οποία κάνουν αυτά που θα έκανα εγώ. Βλέπεις προς τα ποια κατεύθυνση κινούνται σήμερα οι έρευνες? Δεν το βλέπω καθόλου διαχωρισμένο. Θεωρώ ότι στο μέλλον θα υπάρχει μια... Δεν θα είναι καθόλου καθαρό που σταματάει το σώμα και που αρχίζει η τεχνολογία. Νομίζω ότι ήδη γίνεται και φαίνεται ότι, για παράδειγμα, αυτό θα συμβεί κάποια στιγμή σύντομα, ότι η διεπαφή του ανθρώπινου εγκεφάλου πριν από 15 χρόνια ήταν με το να γράφει μια αναζήτηση στο Google και τώρα μπορεί να εισάγει εικόνα. Θεωρώ ότι σε λίγο θα μπορεί ο εγκέφαλός μας να αλληλεπιδρά με τεχνολογία χωρίς μηχανικό τρόπο, ναι, και να αλληλεπιδρά με αυτή την ανόργανη τεχνολογία. Νομίζω ότι η διεπαφή του εγκεφάλου... Χωρίς αλλίωση του εγκεφάλου, χωρίς δηλαδή να βάλουμε τεχνικά ζητήματα. Κοίτα, εγκέφαλο. Καλό με τον εγκέφαλο είναι πολύ προσαρμόσιμος. Δηλαδή, αν στον εγκέφαλο, πίσω ότι αν βάζεις ενέργεια προς τα εκεί, ο εγκέφαλος είναι πολύ εύπλαστος. Και πιστεύω ότι, ξέρεις, και τώρα, εντάξει, έχει συμβεί αυτό. Δηλαδή, υπάρχει τεχνολογία η οποία βοηθάει τουλάχιστον πιθήκους να, χωρίς άκρα, να κατευθύνουν μηχανικά χέρια στο να κάνουν διάφορα πράγματα. Και αυτό το θέμα είναι ότι έχουμε ένα πολύ εύπλαστο εγκέφαλο που τη στιγμή που μπορείς να κάπως να πάρεις
να έχεις μια επαφή με αυτόν, με κάποιο τρόπο, τότε μπορείς να αρχίσεις να τον εκπαιδεύεις στο να αλληλεπιδρά με την τεχνολογία σου, μπορεί να είναι ανόργανη. Όταν είχαμε βρεθεί πριν από 6 χρόνια, υπήρχε κάτι, αν μπορείς να ανακαλύψεις την τελευταία εξαετία, που να πεις τότε δεν φανταζόμουν καθόλου με τίποτα τα επόμενα 6 χρόνια θα συνέβαινε αυτό? Δηλαδή υπάρχει κάτι που ήταν εκτός προγράμματος στην εξέλιξη επιστήμης την τελευταία πενταετία, ας πούμε? Όλα αυτά που σας έδειξα ήταν σε επίπεδο για μένα επιστημονικής φαντασίας. Το 2011 ήταν επιστημονική φαντασία? Ναι. Υπάρχει κάτι που σκέφτεσαι ότι δεν μπορείς αυτή τη στιγμή να φανταστείς ότι η τεχνολογία θα το κάνει? Δεν ξέρω, ταξίδι στον χρόνο. Ταξίδι στον χρόνο. Ποια λειτουργία, τι νοημοσύνη. Τηλεμεταφορά θα γίνει ποτέ? Αυτό λέει. Νομίζω είναι εκτός του επιστημονικού πεδίου. Ναι, αλλά είναι γνωστό ότι συνεργάζεστε με, με πολλούς, ας πούμε, ειδικούς επιστήμονες, ψυχολόγους, βιολόγους, αυτά. Έτσι δεν είναι? Ναι, τώρα ξέρεις, τηλεμεταφορά πρέπει να μου πεις τι σημαίνει. Δηλαδή ο καθένας δεν εννοεί κάτι άλλο. Ο Μάκης δηλαδή θέλει να πάει στο 60 να ακούει ροκαμπίλι. Ναι. Λοιπόν, επειδή η ώρα έχει πάει 10:30, νομίζω ότι θα ήταν ενδιαφέρον αν 3-4 ερωτήσεις, αν θέλετε από το κοινό. Φαντάζομαι κάποιοι θα θέλετε και είναι ευκαιρία. Να πω άλλη μια φορά, ας αποφύγουμε την ερώτηση αν υπάρχει Θεός. Έτσι, δηλαδή, για το όνομα της στοιχειώδης λογικής. Τίποτα έτσι πιο. Ο Κύριος, το πάρουμε. Και έχω δει και εκεί για ένα-δύο χέρια, επειδή περνάει η ώρα. Μιλάτε κοντά στο μικρόφωνο. Εγώ ήθελα να ρωτήσω τον κύριο, συγγνώμη, Δασκαλάκη, τον Κωστή, αν έχει σχέση η τεχνητή νοημοσύνη με αυτό το οποίο μαθαίνουμε ότι εφαρμόζεται τώρα, με τα CERN, με τις έρευνες που γίνονται κτλ., ότι εφαρμόζεται η μηχανή, η κβαντομηχανή, δηλαδή υπολογιστής κβάντων. Και το δεύτερο, εάν έχει τεχνητή νοημοσύνη να κάνει με αυτό το ηλεκτρονικό νόμισμα, το Bitcoin, ναι, το οποίο έχει κάποια έξυπνο τρόπο να εφαρμοστεί και δεν ξέρω αν θα εφαρμοστεί, πώς το βλέπετε αργότερα στην ανθρωπότητα. Ευχαριστώ. Ναι. Ναι, μιλήστε για δύο τεχνολογίες οι οποίες δεν έχουν. Μιλήστε για κβαντικούς υπολογιστές και για το Bitcoin. Το οποίο βέβαια είναι ένα θέμα συζήτησης πολύ έντονο τις τελευταίες μέρες. Κβαντικοί υπολογιστές φτιάχνονται, δηλαδή έχουν φτιαχτεί. Το ερώτημα είναι πόσο ισχυροί κβαντικοί υπολογιστές είναι αυτοί. Και το πρόβλημα με το να φτιάξεις κβαντικό υπολογιστή είναι πολύ δύσκολο να, να φτιάξεις. Ο κβαντικός υπολογιστής στηρίζεται σε σωματίδια τα οποία μπορούν να είναι σε κβαντική κατάσταση. Δεν έχουμε καταφέρει να έχουμε τεχνολογία η οποία τα κρατάει σε κβαντική συσχέτιση για πάρα πολύ χρόνο. Πολύ γρήγορα αυτά φεύγουν από κβαντική συσχέτιση και αν φύγουν από κβαντική συσχέτιση όλα τα πλεονεκτήματα του κβαντικού υπολογισμού χάνονται. Επομένως, υπάρχουν αρχιτεκτονικές οι οποίες και επίσης όσο περισσότερα σωματίδια έχεις σε κβαντική συσχέτιση, τόσο πιο ισχυρούς υπολογισμούς μπορείς να κάνεις. Αν φτιαχτεί κβαντικός υπολογιστής, κάποια κομμάτια της κρυπτογραφίας που χρησιμοποιούμε αυτή τη στιγμή δεν θα είναι ισχυρά στο να προστατεύσουν τις συναλλαγές. Ας πούμε το RSA που χρησιμοποιείται για όλες τις ηλεκτρονικές συναλλαγές δεν είναι αρκετά ισχυρό εναντίον κβαντικών υπολογιστών. Ωστόσο, προς το παρόν δεν έχουμε κβαντικούς υπολογιστές που μπορούν να σπάνε αυτό το κρυπτοσύστημα. Και επίσης υπάρχουν και προτάσεις κβαντικών συστημάτων τα οποία δεν σπάνε από κβαντικούς υπολογιστές. Ωστόσο, αυτό που έχουμε αυτή τη στιγμή είναι κβαντικούς υπολογιστές, ας πούμε, που έχουν 50 σωματίδια σε κβαντική σχέση, αλλά τα οποία γρήγορα φεύγουν από κβαντική συσχέτιση και επομένως μπορούν να κάνουν κάποιους υπολογισμούς μεν, αλλά όχι, δεν έχουν την όλη την ισχύ που θα θέλαμε να έχουν οι κβαντικοί υπολογιστές.
κάποιους από τους υπολογισμούς που μπορεί να κάνουν, αν υπάρχουν κουβατικοί υπολογιστές στο μέλλον, θα μπορούσαν ίσως να μας βοηθήσουν στο να πιο γρήγορα να προσαρμόζουμε τους αλγόριθμους τεχνητής νοημοσύνης που φτιάχνουμε. Αλλά τα δύο επιστημονικά πεδία είναι κάπως διαχωρισμένα. Ότι υπάρχει μια τεράστια προσπάθεια στο να φτιάχνουμε κουβατικούς υπολογιστές και υπάρχει μια άλλη τεράστια προσπάθεια στο να φτιάχνουμε αλγόριθμους τεχνητής νοημοσύνης. Και αν έχουμε κουβατικούς υπολογιστές, θα μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε την ισχύ τους για να φτιάξουμε τέτοιους αλγορίθμους τεχνητής νοημοσύνης πιο γρήγορα. Τώρα το Bitcoin είναι μία από τις πιο εκπληκτικές ανακαλύψεις του αιώνα μας. Δεν έχει σχέση απευθείας με την τεχνητή νοημοσύνη, αλλά πραγματικά είναι μία από τις πιο ενδιαφέροντα πράγματα που έχουν προκύψει. Επόμενος, ο κύριος πίσω. Πίσω, δεξιά. Ναι, φαίνεται από την ομιλία σας ότι ζούμε σε μια εποχή ανάλογη με την αρχή της βιομηχανικής επανάστασης, ναι, όσον αφορά όμως τους υπολογιστές κτλ. Η οποίος διαφορά που είναι αυτή τη στιγμή είναι ότι αντικαθίσταται η λογική του ανθρώπου από τη μηχανή, ενώ στη βιομηχανική επανάσταση αντικαταστάσει και η δύναμη του ανθρώπου. Ναι. Το θέμα, το ερώτημα εδώ πέρα είναι το εξής. Υπάρχει προβληματισμός στους επιστήμονες καταρχήν και μετά, ας πούμε, ενδεχομένως στην κυβερνήση στην Αμερική και τέτοια, τι θα γίνουν οι άνθρωποι που θα αντικατασταθούν? Ναι. Ένα το ερώτημα αυτό. Ναι. Και άλλο ένα ήθελα να πω. Το δεύτερο, από ό,τι κατάλαβα, η αλληλεπίδραση ανθρώπου και μηχανής, επειδή από ό,τι βλέπουμε, ας πούμε, η πρόοδος είναι αλματώδης, μπορεί να φτάσουμε σε ένα σημείο που να γίνει αντιγραφή της σκέψης και των συναισθημάτων του ανθρώπου μέσα σε ένα κομπιούτερ. Τότε πώς θα οριστεί ο θάνατος? Ο θάνατος του ανθρώπου ή ο θάνατος της μνήμης? Ωραία. Να αρχίσω με το πρώτο. Νομίζω μην τα ξεχάσω. Λοιπόν, το πρώτο έχει να κάνει με το αν βρισκόμαστε στην αρχή μιας δεύτερης βιομηχανικής επανάστασης. Και νομίζω ότι πράγματι βρισκόμαστε. Θα αλλάξει η εργασία θα αλλάξει στο μέλλον και μπορεί πολύ σύντομα να αρχίσει να αλλάζει. Για παράδειγμα, αν λυθούν όλα αυτά τα προβλήματα που υπάρχουν με τα αυτοδηγούμενα αυτοκίνητα, τότε βλέπω πολύ πιθανό σε ένα βάθος 5 χρόνων να έχουμε αυτοδηγούμενα αυτοκίνητα στους δρόμους. Δηλαδή, βλέπω πολύ πιθανό η Uber να αντικαταστήσει όλο της το στόλο με αυτοδηγούμενα αυτοκίνητα. Και μάλιστα η Uber έχει και ένα τεράστιο lab που αυτό προσπαθούν να κάνουν. Και προφανώς είναι πολύ σημαντικό το ερώτημα που τίθεται όσον αφορά με τους ανθρώπους που θα εκτοπιστούν από αυτές τις θέσεις εργασίας. Και πιστεύω ότι αυτοί οι άνθρωποι, ναι, πρέπει να στραφούν είτε σε άλλες εργασίες, ή αν δεν μπορούν, πρέπει να τους πληρώνουμε γιατί θα έχουν εκτοπιστεί από τις θέσεις τους. Νομίζω ότι ναι, θα πρέπει να υπάρχει ένα συνδυασμός από. Ουσιαστικά είναι πολιτική λύση σε αυτό το επίπεδο. Θα εκτοπιστεί κόσμος και πρέπει να τον πληρώσεις να πάρει άλλα προσόντα για να μπορέσει να κάνει κάποιες εργασίες για τις οποίες δεν υπάρχουν ακόμα μηχανές. Τώρα όσον αφορά με το τι είπαμε για την αντιγραφή της σκέψης και των συναισθημάτων, τι να σου πω, μακάρι να το καταφέρουμε να μπορούμε να κάνουμε απλό το μυαλό μας στο cloud, ας πούμε, στο σύννεφο και να μπορούμε έτσι να ζούμε. Αλλά τώρα ο άνθρωπος είναι πολύ παραπάνω από απλά τη σκέψη του. Είναι και όλη η χημεία του σώματός του. Και ναι, δεν θα είναι ακριβώς η ίδια ύπαρξη. Θα είναι άλλη ύπαρξη άπαξ και γίνει αυτό. Άλλη ερώτηση. Εκεί. Ναι. Ευχαριστούμε για την παρουσία σας σήμερα. Θέλω να θέσω ένα θέμα ηθικής, όπως το θίξατε, και πραγματικά είναι κάτι που προβληματίζει εμένα προφανώς και όλο τον κόσμο. Ξέρουμε ότι στην τεχνολογία αιχμής αυτή τη στιγμή βρίσκονται εμπορικές επιχειρήσεις στην ουσία που έχουν σαν σκοπό το κέρδος, αλλά και τα πανεπιστήμια, αυτά που δημιουργούν δηλαδή την καινούργια τεχνολογία, διασυνδέονται πάρα πολύ, ιδίως τα ερευνητικά τους κέντρα, με επιχειρήσεις με τον εμπορικό κόσμο. Και συνεπώς έχουν και αυτά, αν όχι τις επιχορηγήσεις τους από εκεί, έχουν κάποιο σκοπό, το κέρδος τέλος πάντων. Εγώ θέλω να θέσω ένα θέμα για την εκπαίδευση των ερευνητών που είναι σε αυτόν τον τομέα, μπροστά δηλαδή, που σχετίζεται με την ηθική, δηλαδή κατά πόσο οι ερευνητές
εκπαιδεύονται, ας το πούμε σε εισαγωγικά, πάνω σε θέματα ηθικής, και όχι, δεν μιλάω για τα θέματα ηθικής που είναι στην έρευνα τώρα, δηλαδή πώς να συμπεριφέρεις τα πειραματοπρόσωπα και τα σχετικά, αλλά για βαθύτερα θέματα όπως είναι το αυτεξούσιο του ανθρώπου, όπως είπατε πολύ σωστά, πώς μπορεί να έχει ο ανθρώπινος εγκέφαλος έχει τη διάκριση να δημιουργήσει, να καινοτομήσει κτλ. Σε βαθιά θέματα, δηλαδή, κατά πόσο εσείς προσωπικά και όλοι οι ερευνητές που γνωρίζετε, όσο μπορείτε να γνωρίζετε, κατά πόσο εκπαιδεύονται σε θέματα ηθικής, όχι ηθικής δεοντολογίας το επιστημονικό, αλλά σε βαθύτερα φιλοσοφικά θέματα, έτσι ώστε να προστατευτεί, όπως είπε και ο κύριος, η βιομηχανική επανάσταση. Θεωρητικά θα έφερνε ένα καλύτερο μέλλον στον κόσμο, αλλά είδαμε ότι δυστυχώς. Ευχαριστώ. Ναι, τα θέματα ηθικής, ναι, πράγματι είναι πολύ σημαντικά, όπως είπατε και όπως είπα και εγώ. Και πράγματι, πολλές φορές μαθήματα ηθικής λείπουν από τα μαθήματα που πρέπει να πάρει ένας μηχανικός στο προπτυχιακό του πτυχίο, στα προπτυχιακά του. Δηλαδή, δεν νομίζω ότι εγώ πήρα μάθημα στο Πολυτεχνείο, πήρα μάθημα ηθικής. Μπορεί τώρα να έχει προσθεθεί, αλλά... Και νομίζω ότι και στο MIT σε κάποια προγράμματα και εκεί δεν υπάρχει υποχρεωτικό μάθημα ηθικής. Νομίζω ότι όλοι οι επιστήμονες και όλοι οι μηχανικοί πρέπει να πάρουν ένα μάθημα ηθικής. Από την άλλη, αυτά τα θέματα μας απασχολούν πάρα πολύ τους επιστήμονες και επειδή αναφερθήκατε στο θέμα της χρηματοδότησης της έρευνας, πολλοί επιστήμονες στα πανεπιστήμια, αυτό που τους οδηγεί δεν είναι οι εμπορικές εφαρμογές, αλλά είναι καθαρά η κατάκτηση της γνώσης. Δηλαδή, και το καλό της Αμερικής, τουλάχιστον προ-Τραμπ, δεν ξέρω τι θα γίνει τώρα, έχουν αρχίσει να πέφτουν κάποια κονδύλια, αλλά το καλό της Αμερικής είναι ότι μπορούσες να πάρεις κονδύλια επιστημονικά για βασική έρευνα, χωρίς αντίκτυπο στο στρατό και χωρίς αντίκτυπο σε κάποια εταιρεία. Πολλοί κόσμος παίρνει χρήματα από ερευνητικά προγράμματα του στρατού και πολλοί κόσμος παίρνει από εταιρείες. Αλλά πολλοί κόσμος στηρίζεται πάρα πολύ σε κονδύλια βασικής έρευνας. Η περισσότερη δικιά μου έρευνα, για παράδειγμα, είναι από κονδύλια βασικής έρευνας. Ο Τραμπ αποφάσισε να κόψει το budget της National Science Foundation που δίνει αυτά τα κονδύλια για βασική έρευνα. Ωστόσο, αυτό δεν επηρεάζει πάρα πολύ εμάς σε πολύ καλά πανεπιστήμια, αλλά επηρεάζει όπως και να έχει πολλούς επιστήμονες. Και θυμάμαι στην προεκλογική εξτρατεία, την περίοδο της προεκλογικής εκστρατείας στην Αμερική πρώτων εκλογών, είχε στείλει ένα γράμμα ο Bill Gates, ανοιχτό γράμμα προς τη Hillary και τον Trump. Και τους είχε πει, δεν ξέρω ποιος από εσάς θα βγει, αλλά αν βγείτε να μην κόψετε τα κονδύλια για βασική έρευνα. Διότι είπε ότι αυτό που έκανε την Αμερική, για παράδειγμα, τόσο μπροστά στην τεχνολογία του διαδικτύου, είναι το γεγονός ότι η τεχνολογία αυτή αναπτύχθηκε στην Αμερική από ερευνητικά κονδύλια. Καλησπέρα. Καλησπέρα κύριε Δασκαλάκη. Θα ήθελα να ρωτήσω, βλέπουμε τεχνολογικούς κολοσσούς αυτή τη στιγμή να προπορεύονται, τη Google, μετά την Apple, την Facebook, την Amazon. Ποια θεωρείτε αυτή τη στιγμή είναι πιο κοντά στο να κάνει τη νέα τεχνολογική καινοτομία, όσον αφορά γενικότερα αλλά και την τεχνητή νοημοσύνη? Πιστεύετε μπορεί κάποια νέα εταιρεία, startup, να κάνει το μπαμ, να μπορέσει να τις ανταγωνιστεί? Έχει ακουστεί τελευταία η εξής φράση, ότι η καλύτερη τεχνολογική καινοτομία της Microsoft ήταν ότι αγοράζει όλες τις νέες πετυχισμένες startup. Ποια είναι η άποψή σας πάνω σε αυτό? Ευχαριστώ. Κοίτα, υπάρχουν φοβεροί επιστήμονες σε όλες τις εταιρείες που ανέφερες και υπάρχει παραγωγή πολύ καλής έρευνας μέσα σε αυτές τις μεγάλες εταιρείες. Ωστόσο, οι μεγάλες εταιρείες είναι και βραδικίνητες. Και ο λόγος για τον οποίο βλέπεις όλες αυτές τις εταιρείες να αγοράζουν μικρότερες startups είναι ότι μέσα τους είναι πολύ βραδικίνητες για να αναπτύξουν αυτές τις τεχνολογίες. Ο καθένας είναι κάπως πιο εξειδικευμένος μέσα σε μια μεγάλη εταιρεία. Και γι' αυτό βλέπεις ότι γίνεται αυτό. Και όπως και ουσιαστικά εσύ απαντάς στην ερώτησή σου, μικρές νεοφυείς επιχειρήσεις φτιάχνουν πολύ ενδιαφέρουσα εταιρεία, η οποία μετά εξαγοράζεται.
και η τεχνολογία αυτή καθ' αυτή, αλλά και τα άτομα τα οποία δουλεύουν σε αυτές τις νεοφυείς εταιρείες. Αυτό είναι αυτό που ανέφερε πριν ο Μάκης, οι λεγόμενες χρυσές αλυσίδες. Χρυσή αλυσίδα είναι, δεν αφορούσε εμένα ουσιαστικά, αφορά νεοφυείς εταιρείες οι οποίες αγοράζονται από μεγάλες εταιρείες και στην οποία περίπτωση υποχρεούνται όλοι οι υπάλληλοι της νεοφυείς εταιρείας να δουλέψουν για ένα συμβόλαιο 2 χρόνων ή κάτι τέτοιο στη μεγάλη εταιρεία. Αυτές είναι οι χρυσές αλυσίδες. Έχεις βάλει πολλά λεφτά, αλλά είσαι ακίνητος μέσα σε αυτή τη μεγάλη εταιρεία. Μια κοπέλα. Μια τελευταία. Μια κοπέλα πίσω. Τόσο καταρχάς συγχαρητήρια. Ακούσουμε να ακούσουμε τις μεγάλες σας. Να σας δώσω συγχαρητήρια για την ομιλία σας. Έχω ακούσει και την προηγούμενη φορά και πάντα έχετε καινούργια πράγματα να μας πείτε και είναι συγκλονιστικό. Επειδή βλέπω ότι είστε κοινωνικά ευαισθητοποιημένος, είπατε για την Uber. Υπάρχει γενικά ένα κοινωνικό κίνημα για την Uberοποίηση και τα προβλήματα που θα φέρει. Όσον αφορά τα αυτοκίνητα, τα αυτοκινούμενα, έτσι, τα ταξί. Είχαν δημιουργηθεί κάποια προβλήματα με άτομα, με βιασμούς, με όλα αυτά που είναι γνωστά. Αυτός ο κίνδυνος που δεν είναι δικός μου βέβαια, δεν είναι και μου εφεύρεση, υπάρχει ο κίνδυνος του hacking από τρομοκράτες. Από ποιους? Από τρομοκράτες. Δηλαδή όπως κάποια στιγμή στο μέλλον να χακάρουν είτε ταξί ή να χακάρουν, γιατί είχα ακούσει μια άλλη διάλεξη του MIT ότι θα γίνουν και για μαζική μεταφορά οχήματα. Αυτός είναι ο στόχος και γίνεται πιλωτικά νομίζω στην Ταϊλάνδη. Υπάρχει κάποια προστασία, σχεδιάζεται κάποια προστασία από εσάς σε αυτή την κατεύθυνση? Και by the way ήθελα να πω ότι στο Πολυτεχνείο της Στοκχόλμης διδάσκεται ηθική. Το έμαθα τυχαία. Νομίζω ότι, ναι, ότι όπως είπαμε, κάθε τεχνολογία μπορεί αφενός με να πέσει σε λάθος χέρια, αλλά και να μην πέσει σε λάθος χέρια να είναι το αντικείμενο χακαρίσματος, έτσι. Αλλά η απάντηση πάντα σε αυτό δεν είναι να μην αναπτύξουμε τεχνολογία, είναι να κάνουμε την τεχνολογία καλύτερη. Επομένως, ναι, δεν βλέπω δρόμο στον οποίο δεν μπαίνει η τεχνολογία επιθετικά στον χώρο της εργασίας. Βλέπω κόσμο στον οποίο προσπαθούμε να καταλάβουμε πώς θα κάνουμε την τεχνολογία μας πιο αξιόπιστη. Εδώ έχει πολύ ενδιαφέρον, και θα ζητήσω την Αλεξάνδρα να με βοηθήσει, έχει πολύ ενδιαφέρον, υπάρχουν κάτι πίνακες από την βιομηχανική επανάσταση ή σκίτσα που απεικονίζουν ανθρώπους που πάνε σε εργοστάσια και σπάνε μηχανές. Γιατί τους πήραν τις εργασίες. Αυτό γινόταν στην. Πώς λεγόταν αυτό το κίνημα? Λουδίτες. Οι Λουδίτες, ναι. Ναι, οι Λουδίτες. Υπήρχε ένα κίνημα που μπαίνανε σε εργοστάσια και σπάγαν μηχανές γιατί τους πήραν τις εργασίες. Αλλά αν σκεφτούμε τώρα. Τι πετύχαν αυτοί. Δηλαδή, ενώ η τεχνολογία είναι ένα κίνημα που δεν γυρίζει πίσω. Και αυτό πρέπει να κάνουμε να προσαρμοστούμε και να κάνουμε τεχνολογία καλύτερη από το να πάρουμε ας πούμε, δραστικά μέτρα στο να απαγορεύσουμε την τεχνολογία να διεισδύσει. Και ένα σχόλιο και για την Ελλάδα. Νομίζω η τεχνολογία μπορεί να σώσει την Ελλάδα από το τέλμα στο οποίο βρίσκεται. Και νομίζω οι κυβερνώντες πρέπει από οποιαδήποτε παράταξη πρέπει να το καταλάβουν αυτό. Και να αφήσουν ας πούμε τη τεχνολογία να δημιουργήσει και να αναπτυχθεί. Επειδή και κατ' επιλογή είμαι και εγώ αισιόδοξος άνθρωπος, σκέφτομαι ένα σενάριο επιστημονικής φαντασίας που η ερώτηση είναι: υπάρχει περίπτωση με την τεχνητή νοημοσύνη να βοηθήσετε την πατρίδα σας να βάλετε μυαλό σου απέναντι? Για ποιους απέναντι μιλάτε? Γιατί ξέρετε, δεν έχω λεφτά να πάρω αυτοκίνητο και θέλω να το οδηγώ κιόλας. Προσφέρομαι να το οδηγώ. Εδώ μου λέτε για ένα να μου το οδηγεί ένα μηχάνημα, ένας άλλος δηλαδή. Εγώ δεν έχω να πάρω ούτε να οδηγώ ο ίδιος. Μην κατεβάζουμε το επίπεδο της τεχνητής νοημοσύνης, έτσι. Να κάνω εγώ μία που ήθελα να απονοήσω. Ελπίζω ότι το λέτε αστειευόμενο σας. Ναι. Δεν το κατέβασα το επίπεδο. Ναι. Όχι. Τεχνητής νοημοσύνης, όχι το δικό σας. Λοιπόν, σκέφτομαι
για τη θεωρία των παιχνίδων και πώς, ας πούμε, οι αριθμοί χρησιμοποιούνται. Ποια ήταν η γνώμη σου, δηλαδή, αν είχαμε τους καλύτερους επιστήμονες στη θεωρία των παιχνίδων, θα κάναμε καλύτερες διαπραγματεύσεις, ας πούμε, τους θεσμούς? Θα μπορούσε να υπάρχει ένας αλγόριθμος που θα λύνει αυτό το πρόβλημα, ας πούμε. Αφού είχαμε ειδικό, τι. Αφού είχαμε ειδικό ήδη. Είχαμε, δεν ξέρω, ήταν πολύ ειδικό, δεν νομίζω. Θέλω να πω, καταλαβαίνεις, σε θέματα που εισέρχεται η πολιτική, η ανθρώπινη σχέση, η ανθρώπινη ευαισθησία κτλ. Πώς θα λειτουργεί αυτό? Η θεωρία των παιχνίδων είναι πολύ σημαντική στις διαπραγματεύσεις. Ωστόσο, το μόνο που μπορεί να σου κάνει η θεωρία παιχνίδων είναι το πώς να χρησιμοποιείς το χέρι το οποίο έχεις βέλτιστα. Δεν μπορεί να σε αλλάξει το χέρι. Δηλαδή, ας πούμε, αν η Ελλάδα ως οικονομία δεν έχει δυναμική, δεν είναι ότι με θεωρία παιχνίδων μπορείς να αλλάξεις τη μοίρα σου. Το μόνο που μπορείς να κάνεις είναι να διαχειριστείς τη μοίρα σου με τον καλύτερο δυνατό τρόπο χρησιμοποιώντας θεωρία παιχνίδων. Και δεν μου αρέσει καθόλου η χρήση του όρου θεωρίας παιχνίδων εκείνη την περίοδο. Υπό την έννοια ότι προφανώς και χρησιμοποιείται η θεωρία παιχνίδων και πάντα χρησιμοποιούνταν θεωρία παιχνίδων στις πολιτικές διαπραγματεύσεις. Και ξέρεις, θα ήθελες να πιστεύεις ότι ένας καλός πολιτικός ξέρει να την εφαρμόσει, αν δεν ξέρει τη θεωρία της. Η θεωρία παιχνίδων δεν μπορεί να χρησιμοποιηθεί για να σε βοηθήσει, αλλά ουσιαστικά η θεωρία παιχνίδων περιγράφει και το πώς ένας ορθολογικός άνθρωπος κάνει μια διαπραγμάτευση. Έτσι. Οπότε ένα θέμα είναι το πώς θα διαχειριστείς την κατάστασή σου καλύτερα, το καλύτερο δυνατόν, που δεν έγινε. Και ένα άλλο ερώτημα είναι πώς θα αλλάξει τη μοίρα σου. Ναι. Και είναι και τα δύο πολύ σημαντικά. Ναι. Στο δεύτερο δεν είναι ακριβώς θεωρία παιχνίδων. Στο δεύτερο είναι πώς αλλάζω τους κανόνες του παιχνιδιού. Για να αλλάξει η συσχέτιση η οποία με έχει φέρει στην κατάσταση. Μία τελευταία ερώτηση από μένα. Αν είχες δυνατότητα να φέρεις στη ζωή κάποιον που λες άξιζε να το δει όλο αυτό, και επειδή θέλω να εκμεύσω το όνομα του Άλαν Τούρινγκ, αυτό θα ήταν? Ναι, σίγουρα. Και ήταν ένας άνθρωπος, πολύ όμορφος άνθρωπος, ο οποίος τον ενδιαφέρε πάρα πολύ η ζωή. Και εκτός από το paper για το οποίο σας μίλησα, είχε γράψει και ένα άλλο paper, το 50, για έξυπνες μηχανές. Και εκεί πέρα είχε ορίσει το λεγόμενο imitation game, το παιχνίδι της μίμησης, που είναι και ο τίτλος της ταινίας που είδατε, στο οποίο μιλάει κάπως φιλοσοφικά για το πώς μπορείς να αποφασίσεις ότι μία μηχανή είναι έξυπνη και να τη διαχωρίσεις από μία μηχανή που δεν είναι έξυπνη. Και περιγράφει εκεί ένα πείραμα το οποίο λέγεται the Turing Test, λέγεται το test του Turing, που είναι ένα τεστ το οποίο πρέπει να περνάει η τεχνητή νοημοσύνη για να είναι έξυπνη. Λοιπόν, η θεματική των συναντήσεων εδώ είναι ο δικός μου άλλος. Προφανώς είναι αντιληπτό ότι εδώ είχαμε ένα natural genius να μιλάει για artificial intelligence σήμερα. Τον ευχαριστούμε πάρα πολύ και είναι, για άλλη μια φορά, ήταν πάρα πολύ τιμητικό για μας που ο Κωνσταντίνος Δασκαλάκης ήταν εδώ στο Public. Σας ευχαριστούμε και εσάς πάρα πολύ που ήταν εδώ. Ευχαριστώ που ήρθατε.